έλεγε. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Θα είμαστε μαζί για τις επόμενες δύο ώρες και σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά να φιλοξενώ ζωντανά στο στούντιο τον αναπληρωτή Υπουργό Υγείας και βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Χανίων, τον κύριο Παύλο Πολάκη. Καλώς ήρθατε, Υπουργέ. Καλώς σας βρήκα, κύριε Λιάτσο. Ευχαριστώ Έχουμε πολύ. Έχουμε καιρό να τα πούμε. Έχουμε καιρό, νομίζω, πάνω από 1,5 χρόνο. 1,5 όχι, αλλά ένα σίγουρα. Ένα σίγουρα χρόνο. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι από χθες που ανήγγειλα με κρόουλ ότι θα έρθετε για να κάνουμε συνέντευξη, ήδη ξεκινήσαν mail, έρχονται ερωτήσεις πολλές για όλα τα θέματα, από τον τομέα υγείας που είναι η αρμοδιότητά σας, για τον Τσίπρα, για την κυβέρνηση. Πολλά θέματα. Και καλό, φίλες και φίλοι. Είμαστε για να τα απαντήσουμε. Εδώ είμαστε να απαντήσουμε. Καλό όλους εσάς, φίλες και φίλοι, την εκπομπή απόψε να την κάνουμε μαζί. Το τηλέφωνο το βλέπετε. Είναι το 210-34-89-008. Εκείνη η συνεργάτης μου, η Σοφία, που απαντά στα δικά σας μηνύματα. Μπορείτε να τηλεφωνείτε, να στέλνετε ό,τι ερωτήσεις θέλετε, τα σχόλιά σας, την κριτική σας για τον Υπουργό και το προσωπικό μου mail για τα mail σας για να μεταφέρω στον κύριο Πολάκη όλα τα ερωτήματά σας. Εδώ είμαστε ανοιχτοί σε όλα. Η εκπομπή, όπως ξέρετε, λειτουργεί απολύτως δημοκρατικά και τα βγάζω όλα στον αέρα. Δεν υπάρχουν φίλτρα, δεν υπάρχουν. Λοιπόν, και το ξέρω, κύριε Λιάτσο, και επειδή είστε από τους λίγους δημοσιογράφους που εκτιμώ τη δουλειά που κάνετε, γι' αυτό και μετά από πολύ καιρό βγαίνω στην ίδια συνέντευξη. Να είστε καλά. Γιατί έχω την τιμητική μου σε πολλούς συναδέλφους σας καθημερινά. Πράγματι, με τα μίντια υπάρχει ένα θέμα. Δηλαδή βλέπω... Τεράστιο θέμα. Έχετε τεράστιο θέμα με τα μίντια. Αυτό... Δεν έχω εγώ. Έχουν τα μίντια μαζί μου. Δεν καταλάβατε. Τα μίντια μαζί σας. Έχουν. Για ποιο λόγο? Γιατί πιστεύετε ότι έχετε στοχοποιηθεί από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης? Με αποστολές δολοφονίας. Γιατί για πρώτη φορά στα χρονικά η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας έκοψε μια μεγάλη ροή χρηματοδότησης μαύρης διαφημιστικής δαπάνης σε πλειάδα ΜΜΕ, κύριε Λιάτσο. Αυτό είναι ο λόγος. Αυτό είναι πολύ σοβαρό που λέτε και θέλω εδώ να μείνουμε λίγο. Εδώ θα μείνουμε. Τι εννοείτε μαύρη χρηματοδότηση σε πολλούς δημοσιογράφους, εννοείτε σε ΜΜΕ κτλ. Για κάντε το λίγο πιο, να το πω λαϊκά. Εγώ να το κάνετε λίγο πιο λιανά αυτό. Γιατί πράγματι είναι πολύ σοβαρό θέμα. Εγώ πάντα λιανά μιλάω, κύριε Λιάτσο. Σύμφωνοι. Έτσι. Λοιπόν, στο Υπουργείο Υγείας εδώ και πολλά χρόνια και όλη τη δεκαετία του 2000 στήθηκε ένας πολύ μεγάλος μηχανισμός εξαγοράς. Πώς το λένε, λιβανίσματος πολιτικού, να το πω έτσι, προς τις ηγεσίες του Υπουργείου Υγείας ή προς τα κυβερνώντα κόμματα μέσω του μηχανισμού του ΚΕΛΠΝΟ. Το 2014, να σας υπενθυμίσω, με βάση και την έρευνα που έκανε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, φάνηκε ότι δόθηκαν τουλάχιστον 6 εκατομμύρια ευρώ σε διαφημιστική δαπάνη σε διάφορους σταθμούς, μεγάλους, πανελλαδικής εμβέλειας, αλλά και μικρότερους, επαρχιακούς, σε site δημοσιογραφικά που δεν είχαν επισκεψιμότητα 300 χτυπήματα το χρόνο, τα οποία είναι προφανές ότι πίσω από εκεί κρύβεται μαύρο χρήμα και τέτοια διαφημιστική δαπάνη. Επειδή εμένα μου αρέσει να μιλάω έτσι πολύ ανοιχτά, αν θυμάστε, ο πρώτος μου μεγάλος καυγάς με τους δημοσιογράφους και όλο αυτό το χτύπημα που δέχτηκα τότε ήταν στην πρώτη συνέντευξη, την οποία κάναμε με τον Αντρέα, δείχνοντας το πρώτο πόρισμα. Τον κύριο Ξανθό μαζί λέτε. Ναι, τον κύριο Ξανθό, δείχνοντας το πρώτο πόρισμα του ΣΕΙΠ για το ΚΕΛΠΝΟ και την περίοδο 12-14. Ναι. Που είχε καταλήξει σε δύο πολύ σοβαρές καταγγελίες που είχαν αποδειχτεί πλήρως από το πόρισμα για μια σειρά από προγράμματα που είχε υλοποιήσει το ΚΕΛΠΝΟ και που μέσα στα οποία ήταν από την κυρία Στουρνάρα μέχρι και άλλες εταιρείες. Τη σύζυγου του τραπεζίτη μας, βεβαίως. Και οι οποίες έχουν πάει στην εισαγγελέα εδώ και ένα χρόνο. Για την κυρία Σουνάρα, μιας και το αναφέρατε, πείτε και τα υπόλοιπα. Απλώς για τον κόσμο που δεν γνωρίζει ενδεχομένως, τι έλεγε το πόρισμα. Ότι είχε αναλάβει με κάποιο τρόπο, ενώ δεν έπρεπε και με κάποια στημένη διαδικασία. Ναι. Και ενώ δεν ήταν και τα χαρτιά της σωστά, γιατί είχε προηγούμενες εκκρεμότητες κτλ. Πήρε ένα κομμάτι, πώς το λένε. Διαφήμιση. Όχι διαφήμιση ακριβώς. Εκπόνηση ενός προγράμματος σε σχέση με το καρκίνο και με την προβολή κάποιων διαφημιστικών μηνυμάτων που αφορούσαν θέματα υγείας. Είχε την ευθύνη της οργάνωσης της εκπομπής αυτών των διαφημιστικών μηνυμάτων από διάφορα ΜΜΕ. Λοιπόν, μιλάμε για πολλά χρήματα. Λέτε, μιλάμε για αρκετά χρήματα. Αρθριστικά στις δύο υποθέσεις, δεν είναι όλες για την Mind Wheels που μέσα εκεί ήταν και η κυρία Στουρνάρα, αλλά είναι αρθριστικά ήταν 3,5-4 εκατομμύρια ευρώ. Λοιπόν, αυτές οι υποθέσεις έχουν σταλεί από τότε. Μιλάμε για τεράστιο ποσό, δηλαδή.
3,5-4 εκατομμύρια. Ναι, ναι, είναι ακριβώς. Μυθικά ποσά. Ναι, είναι για 3-4 διαγωνισμούς που γίνανε για να ανατεθούν αυτές οι διαφημιστικές δαπάνες και οι προβολές μηνυμάτων υγείας, που κανονικά πάρα πολλά από αυτά θα έπρεπε να προβάλλονται δωρεάν από τους σταθμούς. Ναι. Λοιπόν, και που τότε ένας από τους δημοσιογράφους που μου επιτέθηκαν και ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία και όλη αυτή και που η δολοφονία. Και τη φράση εσείς, ναι, που την είπα μετά, δε, σε μια εκδήλωση. Έτσι, ναι. Διότι, να τον τώρα... θα ήταν κάτω 3 μέτρα κάτω από το χώμα. Ναι, ναι, όταν κάτι σε λέω. Όταν σε λέω. Έκανε εντύπωση που όταν σε λέω. Ναι, δηλαδή, όταν... ναι, αλλά δεν λίγο ακραίο σαν έκφραση. Ναι, ακούστε με. Είναι ακόμα πιο ακραίο όμως να λέει τον υπουργό σκύλο και μάζεψε τον από δίπλα σου, όπως είπε ο κύριος Νεγκής εκείνο το βράδυ, ο οποίος ο κύριος Νεγκής αποδεικνύεται τώρα. Ο Εμίλιος Νεγκής, ο συνονόματός μου. Είχε πει, σας χαρακτήρισε σκύλο στη συνέντευξη. Ακριβώς. Του Αντρέα του Ξανθού λέει μάζεψε το σκύλο από δίπλα σου. Γιατί? Και βέβαια τώρα όλα βγαίνουν στη φόρα τώρα σιγά σιγά. Ο κύριος Νεγκής μαζί με τον κύριο Μανιαδάκη, τον γνωστό κύριο Μανιαδάκη της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας, ουσιαστικά είχαν φτιάξει μια εταιρεία, διοργάνωναν συνέδρια τα παλιότερα χρόνια και ουσιαστικά προωθούσαν με χρηματοδότηση από φαρμακευτικές εταιρείες διάφορα προϊόντα προκειμένου αυτά να καταλάβουν τη θέση τους στην αγορά. Λοιπόν, γιατί είναι, όλα είναι αυτά ήταν. Είναι παράνομη διαδικασία αυτό που περιγράψατε τώρα. Κοιτάξτε, παράνομη διαδικασία να προωθεί. Προσέξτε τώρα. Είσαι δημοσιογράφος σε κάποιο ΜΜΕ της Υγείας. Κάνεις συνεργασία με καθηγητή της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας. Διοργανώνεις μαζί με άλλους συνέδρια στα οποία μιλάς για τη φαρμακευτική πολιτική και τη φαρμακευτική δαπάνη. Ο κ. Μανιαδάκης έχει βγει στη φόρα, ας πούμε, ότι ενώ ήταν από αυτούς που φτιάχναν την επιτροπή, που ήταν μπερδεμένος στις επιτροπές τιμολόγησης των φαρμάκων στο Υπουργείο Υγείας, ναι, την ίδια στιγμή αμοιβότανε. Έχει δημοσιευτεί αυτό και από την εφημερίδα των συνταχτών. Από φαρμακευτική εταιρεία για την προώθηση του προϊόντος. Εσείς αυτό το βλέπετε ότι δεν είναι, δηλαδή. Το λέτε νόμιμο, δηλαδή από τώρα. Νόμιμο ή μη ηθικό. Αυτό ίσως, ναι. Και ουσιαστικά είναι η πρώτη, γιατί αυτά ήταν συγκοινωνούντα δοχεία τώρα, έτσι, και το Υπουργείο Υγείας και η ιστορία του Κελπνό και η διαφημιστική δαπάνη και οι φαρμακευτικές, όλα ένας κύκλος ήταν. Και αυτό το πράγμα εμείς τα τελευταία 2 χρόνια το έχουμε σταματήσει, κύριε Λιάτσο. Το έχουμε σταματήσει. Δεν υπάρχει αυτή η ροή του χρήματος προς μια σειρά σταθμούς ή δημοσιογράφους. Μέσω του Κελπνό, λέτε. Ναι, μέσω του Κελπνό. Οι οποίοι τα προηγούμενα χρόνια, την ώρα που καταστρεφόταν το σύστημα υγείας, αυτοί λιβάνιζαν τις πολιτικές ηγεσίες. Ή διαφύλασαν τα συμφέροντα άλλων φαρμακευτικών εταιριών, οι οποίες θέλαν να πετύχουν προνομιακές τιμές, τις τιμολογήσεις, να προωθήσουν τα προϊόντα τους κτλ. Πήγε ένα ολόκληρο κύκλωμα. Μπορείτε να δώσετε στον κόσμο που μας παρακολουθεί, όπως έχω πει πολλές φορές, κύριε Λιάτσο, το ποσό που έδινε το Κελπνό ετησίως περίπου χοντρικά στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, για αυτό που μόλις περιγράψατε, πόσο ήταν αυτό το ποσό? Κοιτάξτε, αυτό έπαιζε από 5 μέχρι 20 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Το χρόνο, μέχρι 20 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Μάλιστα. Και υπάρχουν έρευνες σε εξέλιξη για τα προηγούμενα χρόνια και μιλάω και για πριν το 2010. Εννοείται στη δικαιοσύνη? Ναι, εννοώ στη δικαιοσύνη, ακριβώς. Ναι, ναι. Ακριβώς. Υπάρχει ένας ολόκληρος. Έχουν κατασχεθεί και τα αρχεία του Κελπνό τώρα και υπάρχει μια έρευνα σε εξέλιξη, η οποία βέβαια πρέπει να επιταχυνθεί, έτσι, γιατί πάμε πολύ αργά. Πάει με αργό ρυθμό, λέτε. Πάει με πολύ αργό ρυθμό, δυστυχώς. Και πρέπει να επιταχυνθούν κάποια πράγματα. Διότι, κοιτάξτε, να δείτε τώρα, για να πάμε και λίγο πιο πέρα και να αφήσουμε το Κελπνό, γιατί έχουμε πει πολλά, δηλαδή. Μπορεί να πούμε και στην πορεία κάποια άλλα πράγματα. Έχει κάνει πάντως εντύπωση, να σας πω κάτι. Εγώ έχω σχηματίσει μια γνώμη χωρίς να. Δεν είμαστε φίλοι, δεν έχουμε. Πώς να το πω, δεν κάνουμε παρέα. Εκτιμώ όμως, παρά την αγριάδα και ενδεχομένως μερικές φορές την. Λίγο το άγαρμπο στυλ έκφρασης που έχετε σε ορισμένα θέματα, εκτιμώ ότι έχετε μία εντιμότητα, και αυτό είναι πολύ σημαντικό για ένα πολιτικό, δηλαδή μου δίνετε την αίσθηση, ο χρόνος βέβαια θα δείξει αν πέφτω μέσα ή έξω, ότι δεν έχετε μπλεχτεί σε περίεργες ιστορίες, επειδή και ο χώρος της υγείας είναι πάρα πολύ ευαίσθητος, όπως ξέρετε, φάρμακα, δισεκατομμύρια τζίροι, γιατροί, κλινικές κτλ. Αυτή την εντύπωση μου δίνεται. Από την άλλη, βέβαια, έχετε έναν τρόπο αναφοράς ο οποίος ξενίζει μερικές φορές. Εσείς πιστεύετε ότι λέτε τα πράγματα με το όνομά τους, τα λέτε λίγο πολύ, πολύ σκληρά και δημιουργείτε ενδεχομένως και εχθρούς. Δηλαδή, άκουσαμε, θα έλεγα, με ενδιαφέρον από τη μία, αλλά και έμεινα και λίγο έτσι, πώς να το πω, άναυδος, όταν είπατε τα βοθροκάναλα, τη φράση τα βοθροκάναλα της διαπλοκής. Και τους βάλατε όλους σιλίδιν μαζί. Δεν νομίζω ότι όλα τα κανάλια είναι διαπλεκόμενα, ότι όλοι οι δημοσιογράφοι είναι διαπλεκόμενοι. Αντιθέτως, πιστεύω ότι σαφώς υπάρχουν διαπλεκόμενοι δημοσιογράφοι, σαφώς υπάρχουν διαπλεκόμενα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά είναι, κατά τη γνώμη μου, η μειοψηφία.
Αυτή είναι η δική μου γνώμη. Αυτή είναι η δική σας γνώμη, η δική μου δεν είναι ίδια. Δεν είναι ίδια. Παρακαλώ. Γι' αυτό είστε εδώ για να ακούμε τη δική σας άποψη. Και επειδή εγώ δεν έχω μάθει να μασάω τα λόγια μου, και κοιτάξτε να δείτε, κύριε Λιάτσο, έχω πει και άλλες φορές ότι ο άνθρωπος αλλάζει δύο φορές τη ζωή του. Ναι. Αλλάζει στα 18 με 24 όταν διαλέγει με ποιες αξίες και με ποιο στρατόπεδο θα πάει. Και αυτή η επιλογή που κάνει εκείνη την περίοδο έχει να κάνει με το τι έχει πάρει από το σπίτι του, πώς έχει μεγαλώσει, σε τι περιβάλλον έχει μεγαλώσει, πλούσιο, φτωχό, αστικό ή της υπαίθρου κτλ. Και μετά μπορεί να ξαναλλάξει γύρω στα 30 με 35 όταν κάνει παιδιά. Ναι. Αν ο άνθρωπος δεν αλλάξει αυτές τις δύο φάσεις της ζωής του, ενώ να κάνει 180 μοιρών στροφή σε σχέση με το πώς φερόταν πιο μικρός, τότε δύσκολα αλλάζει μεγαλύτερος. Εγώ έχω μάθει να φέρομαι και στην πολιτική και στον πολιτικό μου λόγο με τον ίδιο τρόπο το οποίο φερόμουν και ως απλός πολίτης και ως επιστήμονας. Mm-hmm. Άρα δεν σας άλλαξε δηλαδή η ανάγκη. Όχι, με την και πολιτική. Δεν έχω. Και ξέρετε, κοιτάξτε τώρα, κουκαλάκι της Ιχρυδέας δεν έχει κανένας. Τα στερνάτη μου τα πρώτα. Και ο καθένας μας κρίνεται καθημερινά και κρίνεται μέχρι το τέλος της ζωής του. Γιατί ξέρετε, το θέμα δεν είναι να λες ότι εγώ είμαι καθαρός και τίμιος όταν δεν μπορείς να βάλεις το χέρι στο μέλι. Mm-hmm. Όταν μπορείς να βάλεις το χέρι στο μέλι και δεν το βάζεις, τότε αξίζει αυτό που κάνεις. Και να είστε σίγουρος, κύριε Λιάτς, ότι αν είχα βάλει το χέρι στο μέλι, έχουν μελετήσει και έχουν ψάξει μέχρι 8 γενιές. Ναι. Και αν είχαν βρείτε οτιδήποτε, θα με είχαν κρεμάσει. Θα με είχαν κρεμάσει στα μανταλάκια. Πείτε μας κάτι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα. Γιατί είπατε βοθροκάναλα. Να κάνετε μια συνολική τοποθέτηση για τα μνημεία. Γιατί τέτοια είναι, κύριε Λιάτς. Όταν έχει σταθμούς όπως είναι ο Sky, όπως είναι το Mega τα προηγούμενα χρόνια, όπως είναι το Star το τελευταίο χρονικό διάστημα, ή και ο Αντένα κτλ. Που έχεις καθημερινά για 5 χρόνια και μέχρι και σήμερα, αλλά τα προηγούμενα χρόνια, τα πρώτα χρόνια των μνημονίων, έχεις έναν αριθμό προβεβλημένων δημοσιογράφων οι οποίοι από το πρωί ως το βράδυ να λένε συνέχεια σε ένα λαό ότι αυτός είναι ο μονόδρομος, δεν υπάρχει άλλη λύση παρά μόνο οι περικοπές και τα μνημόνια και το ότι μας κάνει η Γερμανία, και ότι αλύσ' αυτόν που αντιδρά, αλύσ' αυτόν που κινητοποιείται, αλύσ' αυτόν και τρισαλή σε αυτόν τον οποίον αφισβητεί τους μονοδρόμους που έχουν χαράξει κάποιοι άλλοι πριν από εμάς για μας. Όταν βγαίνουν και λένε ότι ξέραμε ότι το χρέος δεν είναι διαχειρίσιμο, αλλά μας λέγανε να μην το πούνε. Και σπίτι δεν το έχει πει αυτό. Λοιπόν, αυτοί όλοι τι είναι δηλαδή. Είναι οι οπαδοί της πιστής και της αντικειμενικής ενημέρωσης. Ναι. Και την ίδια στιγμή τα ίδια κανάλια. Τα ίδια κανάλια. Τώρα που έχει βγει ο ΣΥΡΙΖΑ με τους ΑΝΕΛ στην κυβέρνηση εδώ και 1,5-2 χρόνια. Έχουν αποδειθεί σε έναν μην υπερπάντων αγών αποδόμησης του οτιδήποτε θετικού γίνεται. Σε μια προσπάθεια, εσείς δεν το βλέπετε, την προσπάθεια την οποία υπάρχει συνειδητά για να πέσει η κυβέρνηση. Η οποία εξελίσσεται εδώ και 2 χρόνια αδιάκοπα. Έχετε λοιπόν την αίσθηση ότι τα κανάλια πολεμάνε τον Τσίπρα και την κυβέρνηση. Είναι προφανέ. Γιατί θέλει μεγάλη φιλοσοφία για να το δει κανείς αυτό το πράγμα. Θέλει μεγάλη φιλοσοφία για να το δει κανείς αυτό. Διατυπώνεται την άποψή σας τώρα. Να σας πω. Έτσι. Δεν έχει δικαίωμα κάθε δημοσιογράφος να έχει δική του γνώμη. Όταν έγινε η ιστορία με τον διαγωνισμό των καναλιών και που υπήρξε αυτή η τεράστια επίθεση εναντίον του κυρίου Παπά, εναντίον του κυρίου Τσίπρα, εναντίον όλη τη κυβέρνηση, γιατί είπαμε το αυτονόητο. Αυτό που είχε πει και το Συμβούλιο της Επικρατείας πριν από κάποια χρόνια. Ότι τέλος πάντων δεν μπορούν να συνεχίζουν τα κανάλια να εκπέμπουν χωρίς άδεια. Πρέπει να πληρώσουν το δημόσιο αγαθό της ραδιοσυχνότητας την οποία χρησιμοποιούν. Ναι. Αυτό δηλαδή. Το να πληρώσουν είναι σωστό. Ναι. Αυτό που λέτε είναι σωστό. Ναι, αλλά δεν γινόταν. Ναι, αλλά δεν γινόταν. Είχε καπαρώσει ο κάθε από τους μεγάλους που είναι πίσω από τα κανάλια αυτά. Το μεγάλο ή τους μεγάλους που είναι πίσω από κάθε κανάλι, ας πούμε, έτσι. Είχε καπαρώσει μια συχνότητα, λες ήταν χωράφι του παππούντου. Και σου λέει δικό μου το κανάλι, τελείωσε. Λες και το καταπάτησα και τώρα δεν πληρώνω. Λες και είναι χρησικτησία, ας πούμε, λες και είναι οικόπεδο που έχει χρησικτησία μετά από 20 χρόνια. Έβωσε και τα ΟΖΑ εκεί 20 χρόνια και είναι δικό του.
Δεν είναι έτσι. Να σας πω όμως τώρα. Δεν είναι έτσι. Κάνετε λοιπόν, την κριτική σας. Και όλη αυτή η επίθεση ας πούμε, που δεχόμαστε. Και κοιτάξτε τώρα, δεν είναι το πρόβλημά μου εμένα με τους δημοσιογράφους των καναλιών που τρέχουν να βγάλουν το ψωμί τους με 7 και 8 καταστάρικα, ούτε με τους τεχνικούς. Είναι το πρόβλημά μου με τους προβεβλεμένους, τα πρώτα ονόματα του δημοσιογράφου, οι οποίοι είναι σε διατεταγμένη υπηρεσία. Τι, δεν, δηλαδή ο Πορτοσάλτα δεν είναι σε διατεταγμένη υπηρεσία. Ο Μπόγδανος δεν είναι. Ο Πρετεντέρης παλιότερα δεν ήταν. Ο Μπόγδανος, πώς το λένε. Λοιπόν, ο Πρετεντέρης δεν ήταν. Ο Καψής δεν ήταν. Δεν έχει, και, δεν έχει δικαίωμα ο δημοσιογράφος να έχει προσωπική άποψη για τα πράγματα. Δεν έχει δικαίωμα να συμπαθεί ή να αντιπαθεί τον εκάστοτε πρωθυπουργό ή την εκάστοτε κυβέρνηση. Ξέρετε κάτι τώρα. Οι ηλικοί όροι ύπαρξης καθορίζουν τη συνείδηση. Ναι. Και καταλαβαίνετε τι είναι αυτό το πράγμα. Έτσι. Οι ηλικοί όροι ύπαρξης του καθενός καθορίζουν τη συνείδηση. Πείτε μου κάτι. Και το με ποιο στρατόπεδο πας έχει να κάνει με το από πού βγάζεις λεφτά. Έτσι είναι η πραγματικότητα. Ή έχω άδικο. Ακούστε κάτι. Εγώ βλέπω ότι θυμάμαι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε πάρα πολύ σκληρή κριτική. Είστε νομίζω από τους ελάχιστους που σε αυτή την περίοδο, δύο χρόνια μετά τη διακυβέρνηση από το ΣΥΡΙΖΑ και τους ανεξάρτητους Έλληνες, συνεχίζετε να έχετε την άποψη, τη σταθερή που είχατε και πριν γίνετε υπουργός, πριν γίνει κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ για τα κανάλια. Αλλά βλέπω όλα αυτά τα κανάλια που είπατε. Αναφερθήκατε στο Sky, αναφερθήκατε στον Αντένα, αναφερθήκατε στο Star. Βλέπω ότι καθημερινά στελέχοι, υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ, της κυβέρνησης κτλ. Φιλοξενούνται σε αυτά τα κανάλια με δημοκρατικό τρόπο, τους καλούν οι συνάδελφοι στις εκπομπές τους και στα δελτία ειδήσεων και λένε την άποψή τους. Πώς καλούν έναν του ΣΥΡΙΖΑ και του έχουν απέναντι 10 οι οποίοι λένε το ίδιο πράγμα εναντίον της κυβέρνησης και αυτό που κάνουν. Είναι βαθιά δημοκρατικό αυτό το πράγμα. Λοιπόν, δυστυχώς υπήρξε η απόφαση του ΣΤΕ, η οποία ακύρωσε το διαγωνισμό και βέβαια τώρα είναι θέμα και του ΕΣΥΡΟΥ, έτσι. Το οποίο ΕΣΥΡΟΥ βγήκε. Τώρα μιλάτε για τις τηλεοπτικές άδειες. Ναι, βέβαια. Ναι. Είναι θέμα και του ΕΣΥΡΟΥ. Δεν πρέπει να κάνει το διαγωνισμό. Γιατί καθυστερεί. Δεν πρέπει να κάνει το διαγωνισμό. Και μάλιστα για να πέσουν όλες οι μάσκες τελείως, έτσι. Έστειλε ο κ. Μητσοτάκης, ας πούμε, γράμμα στο ΕΣΥΡΟΥ και λέει: μην κάνετε το διαγωνισμό για τις συχνότητες, γιατί θα αλλάξει το ψηφιακό τοπίο τα επόμενα δύο χρόνια κτλ. Να παίξουμε πάλι καθυστέρηση, δηλαδή. Δηλαδή ουσιαστικά. Κύριε Μητσοτάκη, γιατί τον ανακατεύετε τώρα με τις άδειες. Γιατί έστειλε το γράμμα στο ΕΣΥΡΟΥ. Έστειλε γράμμα στο ΕΣΥΡΟΥ. Τι υπονοείτε όμως με αυτό, πέρα από το γράμμα. Τι υπονοώ, ότι ο Μητσοτάκης. Τι υπονοώ, ότι τον στηρίζουν όλοι οι καναλάρχες και του βγάζει την καρδιά. Πόσο πιο απλά να το πω δηλαδή. Mm-hmm. Αυτό είναι. Το στηρίζουν πάντως, όλα τα ΜΜΕ τη διαπλοκή. Θα συμφωνήσουμε ότι οι δικαστικές αποφάσεις πρέπει να γίνονται σεβαστές. Και να τηρούνται οι δικαστικές αποφάσεις. Αποφάσισε λοιπόν το Συμβούλιο της Επικρατείας ότι το ΕΣΥΡΟΥ είναι αρμόδιο για τις άδειες, mm-hmm. πώς θα σταλωθούν και πώς θα. Με 14-11. Έτσι. Με 14-11. Αυτή είναι η δημοκρατία, αυτό είναι το σύστημα που βγαίνουν οι αποφάσεις. Κοιτάξτε κύριε Λιάτσο, την κυβερνητική εξουσία την πήραμε με εκλογές, δεν την πήραμε με επανάσταση. Λοιπόν, άρα εφαρμόζουμε αυτά τα οποία λέει το Σύνταγμα. Από τη στιγμή που η δικαστική εξουσία και το Συμβούλιο της Επικρατείας κρίνει παράνομο αυτόν τον νόμο, είμαστε αναγκασμένοι να πειθαρχήσουμε σε αυτό το πράγμα. Αλλά έχουμε και το δικαίωμα να κρίνουμε, γιατί τα πάντα κρίνονται. Έτσι. Mm-hmm. Τα πάντα κρίνονται. Εσείς δεν θέλετε μια ελεύθερη δημοκρατική ενημέρωση να επικρατεί. Σαφέστατα και είπατε κάτι πολύ σωστό, ότι πρέπει τα κανάλια να πληρώνουν τις συγκρότητες. Αυτή είναι ελεύθερη δημοκρατική. Αυτό εδώ είναι ελεύθερη δημοκρατική ενημέρωση, αυτό το πράγμα που υπάρχει. Η ομοβροντία εναντίον της κυβέρνησης και το, πώς το λένε, και η πασιφανής στήριξη στην αξιωματική αντιπολίτευση, η οποία βέβαια δεν πρόκειται ποτέ να κάνει τον οποιοδήποτε διαγωνισμό ή να πειράξει το θέμα των αδειών στα κανάλια. Γιατί αυτό πρόκειται. Πάντως και κάθε κυβέρνηση δεν μπορεί να υπαγορεύει στο κάθε μέσο μαζικής ενημέρωσης τι θα λέει ο δημοσιογράφος, τι γραμμή θα έχει το κάθε κανάλι, τι γραμμή θα έχει κάθε μέρα. Αφήστε όλα τα λόγια να ανθίσουν και ο κόσμος να κρίνει. Βρίζει όσο θες από τη μια μεριά, αλλά πλήρωνε. Θα πληρώνει το αγαθό τη δημόσια συχνότητα. Για την τιμή έχετε δίκιο. Για το τίμημα έχετε δίκιο. Υπάρχει κάτι άλλο. Και υπάρχει κάτι άλλο, κύριε Λιάτσο. Υπάρχει κάτι άλλο. Είναι ότι δεν μπορεί να στηρίζει τη λειτουργία σου στην διαρκή δανειοδότηση δανεικών και αγύριστων από το τραπεζικό σύστημα. Γι' αυτό είναι μεγάλο θέμα. Είναι μεγάλο θέμα. Το θέμα των τεσσάρων αδειών, α πούμε, προέκυψε από το μέγεθο που είχε φτάσει διαφημιστική πίτα. Η οποία, όπως όλοι λέγανε, και είναι εκφράσεις και ανθρώπων που είναι στο χώρο και τα προηγούμενα χρόνια, που λέγανε ότι δεν σηκώνουμε πάνω από 3-4 κανάλια. Αυτό το λέγανε και από παλιά αγορά. Το λέγανε αυτό. Ναι, από παλιά το, ναι, από παλιά το λέγανε. Το θέμα ποιο είναι τώρα. Ότι έχεις κανάλια, ας πούμε, τα οποία έχουν δανειοδοτηθεί αφιδώς από τις τράπεζες, που σηκώνανε κάποιοι πρωθυπουργοί τηλέφωνα και λέει δώσε, έτσι, για να συντηρούν σε λειτουργία αυτά τα κανάλια ή άλλους δημοσιογραφικούς οργανισμούς, και μιλάω για το ΔΟΛ, ας πούμε, έτσι, του κ. Ψυχάρη, το οποίο, βέβαια,
Με αυτή την ιστορία είμαι και εγώ επιχειρηματίας, κύριε Λιάτσο. Γίνομαι αύριο το πρωί επιχειρηματίας. Αν έχω ανοιχτό κρουνό από τις τράπεζες, θα είμαι ο πιο επιτυχημένος επιχειρηματίας που έχει γεννήσει η ελληνική κοινωνία εδώ και 2.000 χρόνια. Έτσι. Και τι αυτό ήταν το θέμα. Και αυτό ήταν το τρίγωνο. Αυτό ήταν το τρίγωνο τελικά. Εργολάβοι καναλάρχες με τα ΜΜΕ που ελέγχανε, με ανοιχτούς τους κρουνούς από τις τράπεζες και το τραπεζικό σύστημα, οι οποίοι έλεγχαν το πολιτικό σύστημα, του πρόσφεραν πολιτική στήριξη μέσα των καναλιών και κάνανε δουλειές που τους έδινε το πολιτικό σύστημα μέσα από τα μεγάλα έργα και την χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ. Αυτό ήταν το κύκλο. Ανωτελεία. Οι αντίπαλοι σας τώρα σας κατηγορούν εσάς, ναι, ότι το Μαξίμου, ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν ξέρω ποιος, προσπαθήσατε να πάρετε άδεια μέσω του κυρίου Καλογρίζα, δικού σας επιχειρηματία υποτίθεται κτλ., ο οποίος λένε και σύμφωνα και με τα πορίσματα που έχουν βγει τα τελευταία 24 ώρα, είχε μία, θα έλεγα, προνομιακή μεταχείριση από συγκεκριμένη τράπεζα, την Τράπεζα Αττικής, και προσπαθήσατε να βάλετε τον Καλογρίτσα για να αντιπαλέψετε τους αντιπάλους σας στα ΜΜΕ. Τι απαντάτε σε αυτό? Να απαντάω το εξής. Ότι ο κ. Καλογρίτσας έχει δανειοδοτηθεί από τις προηγούμενες κυβερνήσεις με άπειρα ποσά και δεν ήταν κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Και δεν μιλάτε έκανε... πριν το 2015, λέτε. Βέβαια, πριν το 2015. Ναι. Πριν το 2012, το 2013, το 2010, το 2009, το 2008. Έχει πάρει δημόσια έργα, έτσι, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έβλεπε ούτε με το κιάλι την κυβέρνηση. Έτσι. Το πρόβλημά τους δεν ήταν γενικά ότι ο Καλογρίτσας είναι του ΣΥΡΙΖΑ. Το πρόβλημά τους ήταν ότι πρώτον θα πληρώνανε και δεύτερον ότι οι διάδειες θα ήταν 4. Άρα κάποιοι από αυτούς που σήμερα ήταν μεγάλοι παίχτες με τις πλάτες των δανείων των τραπεζών θα χάναν την άδεια αλλά και τη δυνατότητα του πολιτικού επηρεασμού. Αυτό είναι το θέμα, κύριε Λιάτσο. Έτσι. Ναι. Και όλα τα υπόλοιπα τώρα είναι αυτά που λένε με τα βοσκοτόπια και με τα λοιπά. Με υπουργοί του Σαμαρά λέγανε αυτή την έκταση ότι θα γίνει το Ντουμπάι τη Ιθάκη και ότι έρχονται να επενδύσουν οι Άραβες σε αυτά τα βοσκοτόπια. Έτσι λέγανε. Εμείς δουλευόμαστε τώρα. Προφανώς. Λοιπόν, προφανώς. Αυτές οι εκτάσεις που τις λέγανε για βοσκοτόπια τις προβάλανε ως το τεράστιο επενδυτικό σχέδιο των επόμενων χρόνων, ας πούμε, επί εποχής κυρίου Μηταράκη και αυτών των υπουργών, ας πούμε, τώρα, σαν μια περίοδο Σαμαρά, ότι εδώ θα επενδύσουν οι Άραβες με γκολφ, με ξενοδοχεία, με τέτοια, με αλλιώτικα. Έτσι. Λοιπόν, μην δουλευόμαστε, γιατί την ίδια στιγμή, ας πούμε, που λέγανε αυτά από σκοτόπια, ο κύριος Ψυχάρης δανειοδοτούνταν με κάτι στρέμματα που είχαν αμυγδαλιές. Έτσι. Μάλιστα. Με κάτι στρέμματα που είχαν αμυγδαλιές. Πώς κρίνετε την παρουσία πριν από 1,5 περίπου 2 μήνες που έκανε αίσθηση και στον κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ έκανε αίσθηση, η παρουσία στο συγκρότημα Λαμπράκη, δίπλα στον κύριο Ψυχάρη, του κύριου Μουλόπουλου, του πρώην Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Αυγής, καλού δημοσιογράφου, αρθρογράφου του Βήματος. Και για χρόνια εργαζόμενο. Και για χρόνια βέβαια εργαζόμενο. Πώς κρίνετε εσείς αυτή την παρουσία, γιατί ακούστηκαν διάφορα, διάφορα σενάρια. Πώς το αξιολογείτε αυτό? Τι να κρίνω, κύριε Λιάτσο? Δηλαδή, να κρίνω ότι πήγε ο Μουλόπουλος να δει τους παλιούς του συνεργάτες στο Βήμα? Εδώ δεν βλέπετε που έχει φτάσει η κατάσταση. Ο, ναι, κύριος Ψυχάρης δεν είναι από τους... Γιώργο, έρχονται ήδη πακέτα τα μηνύματα και τα mail. Καλώς να ορίσεις. Σήμερα θα έρθουν πολλές ερωτήσεις. Λοιπόν, και έχουμε πει εξ αρχής, ξέρουν, δεν φοβόσαστε καθόλου. Εγώ θα σας υποβάλω όλα τα ερωτήματα του κόσμου και θα απαντάτε ό,τι θέλετε. Τίποτα δεν φοβάμαι. Παρακαλώ. Λοιπόν, αλλά να ξέρετε ότι σε αυτή την εκπομπή εγώ κάνω όλες τις ερωτήσεις. Και γι' αυτό την αγαπάει ο κόσμος στην εκπομπή και γι' αυτό τη βλέπει. Γιατί σας είπα εγώ, κύριε Λιάτσο, πριν έρθω ότι θα μου κάνετε συγκεκριμένες ερωτήσεις. Προς Θεού. Ο κύριος Ψυχάρης είναι από τους ιστορικούς εκδότες, ναι, έτσι. Και είναι προφανές, ας πούμε, δεν είναι φτωχός άνθρωπος, έτσι. Είναι προφανές ότι δεν είναι φτωχός. Δεν ξέρω τα περισσακά του ακριβώς, να σας πω την αλήθεια, δεν τα έχω ψάξει. Λοιπόν, και δεν με ενδιαφέρει αν έχει πλουτίσει. Ναι, ακούστε τώρα. Το θέμα είναι τι θα γίνει με τα δάνεια του ΔΟΤ. Και τι θα γίνει και με τους εργαζόμενους του ΔΟΤ. Ακριβώς. Λοιπόν, ακούστε με τώρα. Λοιπόν, υπήρξαν κάποιες προτάσεις προφανώς για να περάσει ο ΔΟΛ σε άλλους επιχειρηματίες, οι οποίες δεν ευοδότησαν. Δεν θα μπούμε εμείς στη μέση σε αυτό το πράγμα. Δεν θα μπει ο ΣΥΡΙΖΑ σε αυτό το πράγμα στη μέση. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, το θέμα είναι το εξής. Κάποιοι που έχουν. Δηλαδή, το τζάμπα χρήμα τελείωσε. Αυτό πρέπει να καταλάβουν όλοι. Και αυτό δεν θέλουν να καταλάβουν και γι' αυτό θέλουν να μας ρίξουν. Αλλά δεν θα μας ρίξουν. Ναι. Εσείς πιστεύετε δεν πραγματικά, ειλικρινά θα σας το πω. Πιστεύετε. Να το τελειώσω. Τελειώστε, λοιπόν, αλλά τα ΜΜΕ μπορούν να ρίχνουν κυβερνήσεις, πιστεύετε? Μπορούν, έχουν τη δύναμη, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα κανάλια να ρίχνουν κυβερνήσεις?
Ειλικρινά θα. Με ρωτάτε σοβαρά. Αποφασίζει. Πολύ σοβαρά σα ρωτάω. Σοβαρά. Πολύ σοβαρά σα ρωτάω. Εγώ δουλεύω από 22 ετών. Λοιπόν. Όταν ήμουν ακόμα στη Φιλοσοφική Αθηνών. Σα ρωτώ λοιπόν, μπορεί ένα μέσο μαζική ενημέρωση να ρίξει ένα πρωθυπουργό και μια κυβέρνηση, ή αυτό είναι απόφαση του ελληνικού λαού? Αν θα πέσει οποιοδήποτε πρωθυπουργό ή οποιαδήποτε κυβέρνηση. Ακούστε με. Είναι προφανές. Δηλαδή ο κόσμο πιστεύω δεν τρώει κουτόχορτο. Πλέον. Το τι θα λέει κάθε κανάλι. Το τι θα λέει κάθε εφημερίδα. Δεν μασάει πλέον ο κόσμο. Όμω συμφωνώ και γι' αυτό αντέχει και ο ΣΥΡΙΖΑ ακόμα. Γιατί αλλιώς, εάν πίστευε αυτό που βλέπει σαν εικόνα κάθε μέρα στη συντριπτική πλειοψηφία των ΜΜΕ, εδώ είμαστε μια καταστραμμένη χώρα που έχει πέσει μετεωρίτης μετά το 2015 που ανέλαβε ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είμαστε και στα καλύτερα μας. Για τα πάντα θα τα πούμε και αυτά. Θα τα πούμε. Αλλά στα καλύτερά μας δεν είμαστε. Λοιπόν, στα καλύτερά μας δεν είμαστε, αλλά δεν είμαστε χειρότερα από αυτό που είμαστε από το 2015. Λοιπόν, ναι. Αν πίστευε αυτή την εικόνα ο κόσμος, εμείς δεν θα ήμασταν σήμερα κυβέρνηση, αλλά είναι σαφές. Είναι σαφές ότι τα ΜΜΕ και με τον τρόπο που αναπτύχθηκαν τη δεκαετία του 90 και του 2000 σαφώς και επηρέαζαν το πολιτικό σκηνικό. Και μάλιστα επέβαλαν και αρχηγούς σε διάφορες πολιτικές παρατάξεις τα προηγούμενα χρόνια. Επέβαλαν, λέτε, πολιτικούς αρχηγούς. Εσείς τι λέτε, δεν επέβαλαν. Δηλαδή το Σιμίτι δεν τον επέβαλαν, για παράδειγμα. Ναι. Το Σιμίτι δεν τον επέβαλαν. Ή ας πούμε λίγο ρόλο έπαιξε η στήριξη στον κύριο Μητσοτάκη το τελευταίο διάστημα προκειμένου να νικήσει τον κύριο Μημαράκη. Λοιπόν, είναι προφανές ότι έχουν δύναμη τα ΜΜΕ, έτσι. Mm-hmm. Όμως την τελική απόφαση προφανώς και την έχει ο ελληνικός λαός. Και ο ελληνικός λαός πέρα από την εικόνα κρίνει, και αυτό είναι το κριτήριο τελικά. Και αυτό είναι το αποφασιστικό κριτήριο. Κρίνει με βάση τους υλικούς όρους ύπαρξής του, αν είναι καλύτεροι ή χειρότεροι οι ίδιοι, mm-hmm. και κρίνει και με βάση το ποιοι πιστεύει ότι μπορούν να εκπροσωπήσουν καλύτερα και πιο τίμια τα συμφέροντα της πλειοψηφίας της χώρας και της χώρας της ίδιας και της Ελλάδας. Έχω δύσκολη ερώτηση. Έχω δύσκολη ερώτηση. Επειδή αναφέρεστε και εγώ ειλικρινά. Τα ακούω με πολύ προσοχή αυτά που λέτε για τα ΜΜΕ, διότι η κριτική που κάνετε, είστε πολιτικό πρόσωπο, mm-hmm. και η κριτική που κάνετε, η επιθετική κριτική που κάνετε στα ΜΜΕ, οπωσδήποτε καταλαβαίνετε ότι σας περιχαρακώνει σε σχέση με τα ΜΜΕ, δεν θα σας φερθούν με ευγένεια, εντός εισαγωγικών να το πω, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης τα οποία αναφέρεστε. Από την άλλη, αναφερθήκατε στον κύριο Ψυχάρη, ο οποίος πράγματι έχει μια σημαντική διαδρομή, πολύ σημαντική διαδρομή στα εκδοτικά δρόματα της χώρας. Και προφανώς πρέπει να βάλει το χέρι στην τσέπη αν θέλει να πληρώσει τα δάνεια του. Σωστά. Πώς θα το κάνουμε τώρα? Ο κύριος Ψυχάρης θα πληρώσει πάλι για να κεφαλαιοποιήσει τον τραπεζό και ο ελληνικός λαός. Για σας, για το ΣΥΡΙΖΑ ήταν ένα πρόσωπο μη επιθυμητό. Τον θεωρούσατε πως σημειοφόρο της διαπλοκής ενδεχομένως και τα λοιπά. Είναι πράγματα που τα έχετε πει. Μπορείτε να εξηγήσετε στον κόσμο, είναι δύσκολη η ερώτηση που θα σας κάνω. Γιατί ο κύριος Πρωθυπουργός ο σημερινός έκανε κρυφίως συναντήσεις σε διαμέρισμα με τον κύριο Ψυχάρη πριν γίνει πρωθυπουργός? Σε τι αποσκοπούσε δηλαδή η συνάντηση του κύριου Τσίπρα, οι συναντήσεις μάλλον 2-3 πόσες γίνανε με τον κύριο Ψυχάρη, για τον οποίο δεν είχατε την καλύτερη γνώμη? Ο πρωθυπουργός. Γι' αυτό σας το ρωτώ αυτό. Εγώ δεν βλέπω κάτι μεμπτό να συναντιέται οποιοδήποτε πολιτικός με τον οποιοδήποτε εκδότη. Αλίμον, δεν ζούμε τώρα, μην λέμε στον κόσμο χαζομάρες, θα λέμε την πραγματικότητα. Επαφές έχουμε εμείς οι δημοσιογράφοι με τους πολιτικούς και έτσι γίνεται το ρεπορτάζ. Αλλά μπορείτε να εξηγήσετε όταν εσείς θεωρείτε τον κύριο Ψυχάρη persona non grata, δηλαδή τον θεωρείτε εχθρό, τον θεωρείτε άνθρωπο της διαπλοκής κτλ., γιατί τον βλέπει ο κύριος Τσίπρας μέσα σε ένα διαμέρισμα πριν γίνει πρωθυπουργός? Λοιπόν, παρακαλώ. Γιατί και με τους εχθρούς σου πρέπει να μιλάς. Και με τους εχθρούς σου πρέπει να μιλάς. Και ο Αλέξης ο Τσίπρας ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης τότε και ως μελλοντικός πρωθυπουργός ήταν υποχρεωμένος από τη στιγμή που κάποιοι ζητάνε συναντήσεις να τους δει. Ο πρωθυπουργός δεν κρίνεται από το ποιους βλέπει, ο πρωθυπουργός κρίνεται από το τι κάνει αφού τους δει. Ναι. Από εκεί κρίνεται ο πρωθυπουργός. Mm-hmm. Όχι από το αν θα δει κάποιον, δηλαδή αν συναντηθώ εγώ με έναν εφοπλιστή ή αν συναντηθώ με τον ιδιοκτήτη μιας μεγάλης διαγνωστικής αλυσίδας που μου ζητάει ραντεβού. Και που βέβαια να σας πω ότι και ο Αντρέας και εγώ έχουμε επιλέξει να βλέπουμε μόνο τα συλλογικά τους όργανα. Mm. Αλλά ας πούμε ότι βλέπω κάποιον. Θα κρυφώ. Εννοείται επειδή... από μεγαλοπαράγοντες του χώρου της υγείας. Ναι, από του χώρου της υγείας. Θα κρυφώ επειδή τον είδα, επειδή τον συνάντησα ή από το αν του έκανα κάποιο χατήρι μετά. Πιθανώς από το δεύτερο θα κρυφθείτε. Πιθανώς από το δεύτερο. Έτσι να κρυφθεί και ο Πρωθυπουργός λοιπόν. Έτσι. Mm-hmm. Γιατί το ότι συνάντησε τον κύριο Ψυχάρη
και από το ότι προφανώς αυτά που του έθεσε ο κύριος Ψυχάρης δεν τα ικανοποίησε, για αυτό το λόγο, και φάνηκε αυτό, ναι. Αλλιώς θα μας λιβάνιζε σήμερα ο κύριος Ψυχάρης και οι εφημερίδες του τον προηγούμενο καιρό, έτσι δεν είναι? Αν ο κύριος Τσίπρας που το συνάντησε επειδή το ζήτησε του κάνει τα χατήρια όπως τα κάνει οι προηγούμενοι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Είναι μία απάντηση αυτή. Όχι, είναι η απάντηση. Είναι δεν μία είναι μία απάντηση. Οι απαντήσεις, ξέρετε, κρίνονται από τους τηλεθεατές που μας παρακολουθούν. Ναι, αλλά αυτή είναι η απάντηση. Ωραία. Ήρθε η ώρα, νομίζω, να πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Είναι πακέτα τα μηνύματα και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για αυτή τη συζήτηση. Και είναι πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, κατά τη γνώμη μου, κύριε Υπουργέ, διότι έχετε ένα συγκεκριμένο ύφος αναφοράς. Εσείς λέτε τα πράγματα με το δικό σας τρόπο. Αυτό θα το εκτιμήσει ο κάθε τηλεθεατής. Σε λίγο θα έρθουμε και στην κόντρα που έχει ο κύριος Πολάκης με τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, διότι κατέρωθεν έχουν εκτοξευθεί διάφορες καταγγελίες. Πριν δύο εβδομάδες. Πριν την κόντρα, θα ήθελα να πούμε, πριν την κόντρα, θα τα πούμε και αυτά όλα. Τα είπα και ποτέ στη Βουλή τώρα. Και τα είπατε στη Βουλή, σας είδαμε κιόλας εκεί. Η Μαντινάδα δύο φορές δεν πρέπει να τη λέει, γιατί θα ρούν οι κοπελιές πως άλλοι δεγατέοι. Λοιπόν, οπότε θα ήθελα πριν πούμε τα της κόντρας, που θα τα πούμε και αυτά, να πούμε το τι έχουμε κάνει στον χώρο της υγείας. Στο χώρο της υγείας πολλά και από πολλά. Τότε που αναλάβαμε και ειδικά από τον Οκτώβριο του 2015 και μετά που αρχίσαμε να κυβερνάμε. Βεβαίως θα τα πείτε. Γιατί πριν τον Οκτώβριο του 2015 δεν κυβερνούσαμε. Βεβαίως θα τα πείτε, γιατί σήμερα έχω πάρει πάρα πολλά, δεν πρόλαβα να το πω, γιατί μπήκατε πολύ δυναμικά με το θέμα των μέσων ενημέρωσης, που είναι πράγματι ένας χώρος που αφορά στη δημοκρατία του τόπου, η λειτουργία των μέσων ενημέρωσης, και είχατε καλά κάνατε και την ξεκινήσατε από εκεί τη συζήτηση. Εγώ ήθελα να σας πάω αλλού, ότι σήμερα, φίλες και φίλοι, όπως γνωρίζετε, το ξέρει και ο κ. Υπουργός, γιατί δουλεύει και πολλές ώρες και διαβάζει, στοιχεία σοκ είχαμε για τη μερική απασχόληση και μισθούς πείνας στον ιδιωτικό τομέα. Ο μηνιαίος μεικτός μισθός για εργαζομένους με μερική απασχόληση μειώθηκε ακόμα περισσότερο και διαμορφώνεται στα 393,79 ευρώ. Αυτό βγαίνει την ώρα, φίλες και φίλοι. Δηλαδή έχουμε ανθρώπους που αμείβονται με 394 ευρώ μεικτά το μήνα για μερική απασχόληση, την ώρα που καταγγέλει η Νέα Δημοκρατία, θα δούμε τώρα ποιος έχει δίκιο ή όχι, ότι ο πρόεδρος ΔΕΣΦΑ εξασφάλισε στον εαυτό του εφάπαξ 258 χιλιάρικα φάπαξ, 258.000 ευρώ φάπαξ. Εγώ νόμιζα δεν υπάρχουν αυτά τα ποσά στην ημέρα μας. Και υπάρχει και νέα διάταξη, σκάνδαλο, λένε πολλοί, στον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους. Είναι νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή, όπου από μεικτές ευρώ αποδοχές που ήταν στις 4.631 ευρώ, ακούστε, ξαφνικά πήγανε στα 8.315 ευρώ μηνιαίως. Μάλιστα. Προσέξτε. Την ώρα. Εγώ θα σα πω μια κουβέντα για να το λύγουμε αυτό. Όχι τώρα, γιατί θα πάω στο διαφημίσεις. Όχι, για να πετάω την κουβέντα, γιατί μείνει τελευταία εντύπωση. Λοιπόν, ακούστε. Πείτε, ναι. Εμείς δεν έχουμε καμία σχέση με αυτή τη λογική. Αν έχουν εμφυλοχωρήσει μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ διάφοροι οι οποίοι νομίζουν ότι μπορούν να κάνουν ατομικές περιουσίες, αυτά τα πράγματα θα χτυπιώνται στη ρίζα τους. Και νομίζω απάντησε ο κ. Τζανακόπουλος σήμερα για το θέμα της ΔΕΣΦΑ. Έτσι. Δεν πάει να βγάλει αυτός ότι έβγαλε μηνιάτικο, δεν ξέρω και εγώ πόσο. Δεν θα το πάρει. Δεν θα το πάρει. Τα φύρει. Και όποιος. Τι? Δεν θα το πάρει. Θα το ξαναπάρει πίσω. Λοιπόν. Θα το πάρει. Δεν θα το πάρει. Είμαι σαφής αυτό που λέω. Δεν θα το πάρει. Λοιπόν. Είμαι σαφής αυτό που λέω. Πληροφορήθηκα το βράδυ υπάρχει στις 11, δέχτηκα τηλεφώνημα, λοιπόν, ότι τα 258 χιλιάρικα τα έχεις πράξει ήδη. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Εγώ όταν λέω μια κουβέντα, είναι μια κουβέντα. Δεν θα το πάρει, λέτε. Δεν θα το πάρει. Λοιπόν, επίσης, και όπως και με τον ΑΔΜΙΕ και με κάποιες αυξήσεις των μισθών που υπήρξαν εκεί πέρα στη ΔΔΕ και τα λοιπά. Τους δύο που πέραν 20.000 το μήνα, λέτε. Λοιπόν, που πήγαν, όπως και αυτό έγινε, αυτό που έπρεπε να γίνει, το ίδιο θα γίνει σε οποιοδήποτε σημείο του δημόσιου τομέα. Υπάρχει τέτοια προκλητική. Μακάρι να το κάνετε αυτό. Όχι μακάρι, θα το κάνουμε. Μάλιστα. Θα το κάνουμε. Έτσι. Τώρα για τα υπόλοιπα που είπατε με τη μερική απασχόληση και τα λοιπά, αυτό είναι το καλύτερο παράδειγμα και το καλύτερο, αν το θέλετε, επιχείρημα απέναντι σε αυτόν τον ταλιμπανικό νεοφιλελευθερισμό του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, που επιμένει να μην επανέλθουν οι συλλογικές συμβάσεις στην Ελλάδα. Μάλιστα. Αυτό θέλουμε να γλιτώσουμε. Αυτό θέλουμε να γλιτώσουμε. Διότι είναι προφανές ότι όταν δεν υπάρχει συλλογικές συμβάσεις και μετενέργεια, ο εργοδότης θα κοιτάξει να βγάλει απόλυτη υπεραξία.
να ρίξει όσο πιο χαμηλά γίνεται το μισθό, να αυξήσει όσο πιο πολύ τις ώρες εργασίας, να μειώσει όσο μπορεί γίνεται τις ασφαλιστικές φορές. Λοιπόν, απέναντι σε αυτό παλεύουμε και αυτή την εικόνα θέλουμε να αναστρέψουμε. Και επίσης να ξέρετε και κάτι άλλο, ότι με τους ελέγχους που έγιναν πέρυσι για πρώτη φορά από το Σώμα της Επιθεώρησης Εργασίας που άρχισε να ξαναδουλεύει και τώρα δουλεύει και πολύ περισσότερο από ότι και πέρυσι, γιατί αρχίζει και στελεχώνεται, ένα μεγάλο κομμάτι εντελώς μαύρων συμβάσεων εργασίας μετατράπηκε έστω σε μερική απασχόληση. Μάλιστα. Μετατράπηκε έστω σε μερική απασχόληση. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, φίλες και φίλοι. Μετά το διαφημιστικό διάλειμμα θα αρχίσω να κάνω τις ερωτήσεις που στέλνετε στον κύριο Υπουργό και θα παίρνουμε τις απαντήσεις του. Διαφημίσεις 2 λεπτών. Κύριε Μαντενίδη, καλησπέρα σας. Κώστας Μαντενίδης. Σεβόμενος τους αγώνες σας για πραγματική δημοκρατία, μου λέτε, και ανιδιοτελή δημοσιογραφία, παρακαλώ να είστε αμήλικτος με τους κυβερνώντες, γιατί έχουν χάσει την επαφή με την κοινωνική πραγματικότητα που δημιούργησαν. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Κύριε αγαπητέ φίλε, κύριε Μαντενίδη, παρακολουθείτε την εκπομπή, κάνω τη δουλειά μου όπως έχω συνηθίσει να τον κάνω και εσείς με κρίνετε όπως με κρίνουν και εκατοντάδες χιλιάδες τηλεθεατές που παρακολουθούν την εκπομπή. Έχω ένα μήνυμα ενδιαφέρον, κύριε Πολάκη, που λέει: δεν σας ψήφισε ο λαός για να τσακωθείτε με τον Ψυχάρη και τον Αλαφούζο, καταρχήν. Σας ψήφισε για να ασκήσετε το μνημόνιο και να αλλάξει η μοίρα του τόπου και τα λοιπά και τα λοιπά, για να έρθει η ανάπτυξη, να μειωθεί η ανεργία και τα λοιπά. Τι απαντάτε σε αυτό? Δηλαδή δεν γίνατε κυβέρνηση για να πλακωθείτε με τον κύριο Ψυχάρη και τον κύριο Λαφούζο, αλλά όπως λέγατε και ο Πρωθυπουργός και εσείς, να σκιστούν τα μνημόνια και να αλλάξει η εικόνα η χώρα. Ανεργία, φτώχεια και τα λοιπά. Μόνο που συμβαίνει και το εξής, ότι τα μνημόνια τα έφερε το οικονομικό και πολιτικό σύστημα το οποίο εκπροσωπούσε ο κύριος Ψυχάρης και ο κύριος Αλαφούζος, και αυτή είναι πίσω από τη χρεοκοπία της χώρας. Εμείς δώσαμε ένα πολύ μεγάλο αγώνα από το Γενάρη του 2015 μέχρι τον Ιούλιο του 2015. Αποδεχτήκαμε ένα συμβιβασμό στον οποίο οδηγηθήκαμε και γιατί εκτιμήσαμε λάθος μια κατάσταση σε σχέση με την αντίδραση μια σειράς ευρωπαϊκών χωρών. Ναι. Και γιατί ήταν και λάθος η επιλογή Βαρουφάκη τότε. Λοιπόν, το πρόσωπο Βαρουφάκη έκανε λάθος ο κύριος Τσίπρας που τον έκανε υπουργό? Όχι, δεν νομίζω ότι έκανε λάθος που τον έκανε υπουργό. Έδωσε το αποτελέσμα του λάθος έκανε. Έδωσε τη μάχη του και την έφτασε μέχρι εκεί που μπορούσε να τη φτάσει. Μάλιστα. Λοιπόν, φτάσαμε σε ένα αποτέλεσμα το οποίο είναι σαφώς ένα συμβασμός. Ένα συμβασμό τον οποίο το δεχτήκαμε με το μαχαίρι στο λαιμό για να μην δημιουργηθεί χάος στη χώρα. Mm-hmm. Διότι όταν έχεις μείνει με 1,2 δις πραγματικό χρήμα στις τράπεζες, όταν κάποιοι που σου έχουν τάξει βοήθεια σου γυρνάνε την πλάτη την κρίσιμη στιγμή, τότε αποδέχεσαι το συμβιβασμό ή το να γίνουν εδώ φωτιά φουρνέλο τα πάντα. Mm-hmm. Λοιπόν, επιλέξαμε να μην γίνει αυτό, υπογράψαμε μια συμφωνία, εννοώ το φωτιά φουρνέλο. Υπογράψαμε μια συμφωνία η οποία όμως είχε φως στον ορίζοντα, γιατί αν δεν είχε δεν θα είμαστε εδώ σήμερα που μιλάμε. Με 20 δις λιγότερα μέτρα από αυτά που είχαν συμφωνήσει οι προηγούμενοι να πάρουν, mm-hmm. με μέτρα όμως, mm-hmm. αλλά και με τη δυνατότητα εφαρμογής ενός παράλληλου προγράμματος, το οποίο και αυτό το υλοποιούμε και το κάνουμε. Και ουσιαστικά προσπαθούμε να βγάλουμε τη χώρα από την επιτροπία και τα μνημόνια, και γι' αυτό απαιτούμε τώρα στη δεύτερη αξιολόγηση να συμπεριληφθεί το σύνολο των πακέτων, το σύνολο των μέτρων τα οποία έχουν να κάνουν με την μείωση και τα μέτρα ελάφρυνσης του χρέους, με τη μείωση των πρωτογενών πλεονασμάτων μετά το 18-19 και με το ότι δεν θα υπάρχει ούτε ένα ευρώ συνολική παραπάνω λιτότητα. Με τη διαπραγμάτευση, τι έχετε καταλάβει, πού είμαστε, μπορείτε να πείτε στον κόσμο? Μισό λεπτό για να τελειώσω το προηγούμενο. Παρακαλώ. Να τελειώσω το προηγούμενο. Διότι και εμείς κάναμε και κάτι άλλο, κύριε Λιάτσο. Ναι. Το οποίο δεν το έχει κάνει κανένας άλλος. Εμείς είπαμε, αυτά καταφέραμε και ξανακρίνε μας ελληνική ΛΑΕ. Γιατί όλοι ξεχνούν τις εκλογές του Σεπτέμβρη. Διότι όλοι οι προηγούμενοι φέρανε μνημόνια και καινούργια μέτρα χωρίς ποτέ να ρωτάνε το λαό. Εμείς φέραμε τη συμφωνία και είπαμε αυτό καταφέραμε. Ναι, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ άλλαξε. Ακούστε με. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ που ήταν το 2014. Δεν έχει καμία σχέση ο ΣΥΡΙΖΑ. Με αυτά που λέγατε το 2014 δεν έχει καμία σχέση. Δεν κομίζετε γλάφκα εις Αθήνας. Όχι, βέβαια. Μόνο που. Σας το απλώς το λέω για τη συζήτηση. Ναι, δεν κομίζετε γλάφκα. Γιατί πολλοί κόσμοι σας ψήφισε εσάς για να φύγει, όπως λέγατε, ο άχρηστος Σαμαράς και ο Βενιζέλος κτλ. Για να έρθει μια νέα κατάσταση στη χώρα. Και η νέα κατάσταση να έρθει ήρθε τρίτο μνημόνιο. Προσέξτε με όμως. Δώσαμε τη δυνατότητα στον ελληνικό λαό να μας ξαναδιώξει το Σεπτέμβριο.
Ναι. Τη δώσαμε τη δυνατότητα. Γίνανε εκλογές. Γίνανε εκλογές και ξαναψηφιστήκατε. Δεν ξεχνάμε λοιπόν αυτές τις εκλογές. Αλλά ψηφίσατε μνημόνια και εσείς. Γιατί ο ελληνικός λαός είπαμε. Υπογράψατε μνημόνια. Αυτό είχε προηγηθεί τον Αύγουστο. Ήταν εν γνώση του ελληνικού λαού. Εν γνώση. Δεν λέω ότι ήταν κρυπτό, δεν έγινε κρυπτό. Δώσαμε λοιπόν τη δυνατότητα και είπαμε ότι κοίταξε, εμείς αυτό καταφέραμε. Γιατί δεν είναι πολύ λιγότερα τα μέτρα από αυτά που είχαν συμφωνήσει προηγούμενοι. Και αυτό το πήρε υπόψη του ελληνικού λαού. Και δεύτερον, του είπαμε, διάλεξε. Ποιος θες να οδηγήσει τη χώρα από εδώ και πέρα. Και ξανακούμπησε την ελπίδα του απάνω μας. Ναι. Γιατί υποσχεθήκαμε και κάποια άλλα πράγματα τα οποία τα κάνουμε. Αυτό που λέμε παράλληλο πρόγραμμα. Μέτρο, δηλαδή ένα σύνολο μέτρων που στοχεύουν στην ανακούμπηση των χαμηλών κινδύνων. Θα σα το ρωτήσω αλλιώς. Επειδή είστε λαϊκός άνθρωπος, δεν είστε από κανένα τζάκι. Θα σα το ρωτήσω αλλιώς. Πιστεύετε ότι ο λαός, ο κόσμος, η κοινωνία, η ελληνική οικογένεια είναι ευχαριστημένη από την πολιτική του κυρίου Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ σήμερα? Είναι ευχαριστημένη. Πολύ ευθέως, κύριε Ευθέα, κάνουμε ανοιχτή κουβέντα και ειλικρινά σας λέω, έχω ανοίξει την καρδιά μου και την ψυχή μου αυτή τη στιγμή και σας ρωτάω αυτό που νιώθω την κάθε στιγμή. Και θα σας απαντήσω. Πιστεύετε ότι είναι ευχαριστημένος ο κόσμος με μισθούς και συντάξεις κάτω? Σας απαντάω κατευθείαν. Δεν είναι. Λοιπόν, όχι, δεν είναι. Μάλιστα. Είναι πικραμένος, είναι στεναχωρημένος, έχει και θυμό, όμως σε εμάς συνεχίζει να ελπίζει. Γιατί ξέρει ότι αυτό που έρχεται σαν πρόταση από τη Νέα Δημοκρατία είναι η πλήρης ισοπαίδωση. Αυτό που εμείς προσπαθούμε και το βλέπει, και το βλέπει και με συγκεκριμένα πράγματα, έτσι, διότι κοιτάξτε... Πού το βλέπει, για πείτε μας μερικά παραδείγματα αν έχετε. Θα σας πω, κύριε, θα σας πω πολλά παραδείγματα, κύριε Λιάς. Παρακαλώ. Θα σας πω πολλά παραδείγματα. Το ότι υπήρξε η επαναπρόσληψη των απολυμένων είναι μια πραγματικότητα. Το ότι ξανά άνοιξε η ΕΡΤ, το ότι ξαναδιορίστηκαν οι καθαρίστριες, το ότι ξαναγύρισαν στη δουλειά τους αυτοί που είχαν βγει στη διαθεσιμότητα, αυτό είναι μια πραγματικότητα. Αυτό είναι υλικό πράγμα. Mm-hmm. Το ότι υπήρξαν οι 100 δόσεις που ανακούφισαν εκατοντάδες χιλιάδες μικρομεσαία νοικοκυριά και επιχειρήσεις είναι μια πραγματικότητα. Ναι. Το ότι 38.000 παιδιά πέρυσι και περισσότερα φέτος παίρνουν δωρεάν σχολικά γεύματα είναι μια πραγματικότητα. Ναι. Το ότι 2,5 εκατομμύρια ανασφάλιστοι έχουν πλήρη δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στις δημόσιες δομές είναι μια πραγματικότητα. Ξέρετε πόσο κόστισε εισαγωγικά φέτος αυτό, κύριε Λιάτσο, στα δημόσια νοσοκομεία? 157 εκατομμύρια ευρώ. Ναι. Για τα 2,5 εκατομμύρια, λέτε, ακριβώς, να έχουν πρόσβαση στη δημόσια υγεία. Ακριβώς, για να έχουν πρόσβαση στη δημόσια υγεία. 160 εκατομμύρια. Πώς έξε στα δημόσια νοσοκομεία. Δεν υπολογίζω τη φαρμακευτική δαπάνη στα φαρμακεία, που και εκεί είναι κάμποσα σχεδόν 100 εκατομμύρια. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, από την άλλη, ακούστε με, γιατί υπάρχουν και άλλα. Παρακαλώ. Υπάρχουν και άλλα. Έτσι. Το ότι βγήκε πλεώνασμα, έτσι, επειδή έχουμε μια μεγάλη διαφορά από τους άλλους, κύριε Λιάτσο. Έχουμε μια μεγάλη διαφορά. Εμείς δεν κλέβουμε. Ναι. Εμείς δεν κλέβουμε. Mm. Γι' αυτό κάποια πράγματα περισσεύουμε. Γι' αυτό βγήκε πλεώνασμα. Και αυτό το πλεώνασμα που βγήκε, εμείς τα 630 εκατομμύρια, 629 εκατομμύρια, 600 χιλιάδες ευρώ για την ακρίβεια, εν είδη 13η σύνταξη, το δώσαμε στους αδύναμους της κοινωνίας μας. Mm-hmm. Δεν το κάναμε 10 θαλασσοδάνια με deal με 50 μεγαλόσχημους για να πάρουμε και εμείς το κομμάτι μας, το μοιράσι μας. Γιατί αυτό κάναν τα προηγούμενα χρόνια. Έτσι. Αυτό είναι πραγματικότητα. Ναι. Το ότι ανοίξαν τα σχολεία εν μέσω μνημονίων. Και ο Σαμαράς είχε δώσει ένα επίδομα πάντως. Ακούστε με. Τώρα που το θυμάμαι για να τα λέμε όλα τα πράγματα. Το είχε δώσει συγκεκριμένα στα σώματα ασφαλείας που είχε την μεγάλη εκλογή. Το ότι έδωσε πάντως θετικό είναι να δίνεις. Εμείς το δώσαμε στους αδύναμους της κοινωνίας που ήταν συνταξιούχοι. Λοιπόν, το ότι ανοίξαν τα σχολεία με βιβλία και καθηγητές και με πολύ περισσότερους για την ειδική αγωγή εφέτος από ό,τι τα προηγούμενα χρόνια, είναι και αυτό μια πραγματικότητα. Mm-hmm. Και αυτό έγινε αυτή τη χρονιά. Να σας πω την άλλη πραγματικότητα κι εγώ. Ακούστε. Θέλω να σας πω κι εγώ την άλλη πραγματικότητα. Το μισό εκατομμύριο Ελληνόπουλα με πτυχία που είναι στο εξωτερικό. Ναι, μόνο που δημιουργήσαμε νέα γενιά ξενιτεμένων Ελλήνων. Μόνο που η συντριπτική πλειοψηφία. Το 2015-2016 φεύγουν και τώρα. Ακούστε. Και τώρα φεύγουν. Δεν βρίσκουν δουλειές. Είμαστε 1,5 εκατομμύριο.
εκατομμύριο άνεργοι και έχουμε 30% του ελληνικού πληθυσμού κάτω από το όριο της φτώχειας. Καλά που είπατε για τους ανέργους, γιατί τους ανέργους, την ανεργία την πήραμε στο 26,6%. 27. Έτσι. Όχι, όταν την πήραμε ήταν 26,6. Και τώρα στο 23. Αυτή τη στιγμή είναι στο 23. Είμαστε πρώτοι όμως στην ανεργία στην Ευρωζώνη. Το ξέρουμε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ξέρουμε, κύριε Λιάτσο. Αφού είμαστε η χώρα έπεσε κατά τη, έπεσε, αλλά δεν νομίζω να είμαστε ευχαριστημένοι. Προφανώς και δεν είμαστε. Και ο στόχος ο δικός μας είναι ότι η ανεργία πρέπει να πάει στο 10%, πρέπει να πέσει 10 μονάδες. Στο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λοιπόν, ακριβώς. Λοιπόν, και αυτός είναι ο στόχος. Γι' αυτό και διαπραγματευόμαστε, και αυτά που διαπραγματευόμαστε και είναι και στοιχείο και αυτό της συμφωνίας τώρα με το δάνειο από την Παγκόσμια Τράπεζα με τα 3 δις ευρώ για τη δημιουργία των 200.000 θέσεων εργασίας. Λοιπόν, που είναι και αυτό συστατικό στοιχείο της συμφωνίας, ότι δεν θα μετράει ούτε στο πλεόνασμα, ούτε στο έλλειμμα, ούτε στην εξυπηρέτηση στα πλεονάσματα και στην εξυπηρέτηση των δανείων. Και αυτό έχει γίνει καταρχήν αποδεκτό. Το ότι υπάρχουν μια σειρά από. Το ότι, προσέξτε, το ότι ολοκληρώνουμε τα μεγάλα έργα, τους μεγάλους αυτοκινητοδρόμους, οι οποίοι καρκινοβατούσαν για πάνω από μια δεκαετία, με 760 εκατομμύρια ευρώ λιγότερα από αυτά που είχαν συμφωνήσει προηγούμενοι, αυτό είναι έργο αυτής της κυβέρνησης. Έτσι, γιατί κάθε μέρα στα ΜΜΕ, κύριε Λιάτσο, υπάρχει μόνο η άλλη μαύρη εικόνα. Δεν υπάρχει άσπρη εικόνα. Όχι παντού. Και θα πω, όχι σε όλα τα ΜΜΕ. Στη συντηρητική πλειοψηφία. Στη συντηρητική, λοιπόν, τη λέτε ότι υπάρχει μαύρη εικόνα. Μαύρη, λοιπόν, εικόνα. Και βέβαια θα πω και πάρα πολλά πράγματα μετά όταν θα πάμε στον χώρο της Ινδίας. Θα πούμε στον χώρο της Ινδίας. Που είναι μετρήσιμα πράγματα. Μπορείτε να μου πείτε εμένα, αλλά στον κόσμο μας παρακολουθεί τώρα. Να σας πω. Στον άνεργο Έλληνα. Στον άνεργο Έλληνα. Τι έχετε να του πείτε και τι έχετε να πείτε σε αυτόν που του έχει κοπεί η σύνταξη στα χρόνια των μνημονίων κοντά στις 14 φορές. Έχω... Το έχει κοπεί η σύνταξη 14 φορές. Και τώρα είμαστε στη διαπραγμάτευση. Θα εσείς θα μας πείτε τι συμβαίνει. Και τα βασικά θέματα από ό,τι έχω πληροφορηθεί και εγώ, όπου είναι το χαμήλωμα του αφορολογήτου και η μείωση των συντάξεων, πήγανε εκτός τώρα της περίοδου για την αξιολόγηση. Ακούστε, δηλαδή τα πολύ σοβαρά είναι εκτός και τα εργασιακά. Για να μιλάμε επί των πραγματικών δεδομένων. Μιλάμε επί των πραγματικών και μετρήσιμων δεδομένων. Παρακαλώ. Τα επόμενα δύο χρόνια, ναι, τα επόμενα δύο χρόνια, ναι, αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι πρώτον δεν θα υπάρξει ούτε ένα ευρώ καινούριου μέτρου, αυτό που ζήταγε το Δούνου του μέχρι προχτές. Ότι πρέπει να πάρει και άλλα μέτρα μέχρι το 2018. Θα μπει στο πρόγραμμα η εικόνα, διότι άκουσα την κυρία Λαγκάρτ σήμερα να λέει ότι αν δεν υπάρξει διόρθωση του χρέους, δεν μπαίνω στο πρόγραμμα. Είναι προφανές. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Δεν θα σκοτωθούμε εμείς για να μην το δούμε του στο πρόγραμμα. Είναι επιλογή του. Αν θέλει να μείνει, ας μείνει. Αν θέλει να φύγει, ας φύγει. Λοιπόν, και εμείς είμαστε και της άποψης ότι η Ευρώπη θα μπορούσε να λύσει και μόνη της τα προβλήματά της. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή ο κύριος Σόιμπλε για λόγους δικιάς του εσωτερικής πολιτικής κατανάλωσης θέλει το Δουνουτού μέσα για να μπορέσει να πάρει τους ψήφους των χριστιανών κοινωνιστών της Βαυαρίας, ας πούμε, ναι, καθώς το θεωρούν σαν εγγύηση της εφαρμογής σκληρής λιτότητας. Στον άνεργο τι λέτε. Στον άνεργο, τι αυτό λέτε. Που λέμε στον άνεργο είναι το εξής, κύριε Λιάτσο. Ότι προσπαθούμε και δεν λέμε μόνο, κάνουμε κιόλας, έτσι. Λοιπόν, και στον χώρο της υγείας κάνουμε και πολλά. Ότι προσπαθούμε μέρα νύχτα να δημιουργήσουμε τους όρους και τις προϋποθέσεις να ξαναγυρίσει η ανάπτυξη στην Ελλάδα, δηλαδή να ανοίξουν δουλειές. Για να ξαναγυρίσει η ανάπτυξη στην Ελλάδα χρειάζεται το εξής. Πρώτον, να μην υπάρξει ούτε μία πιθανότητα που δεν υπάρχει πλέον και έληξε αυτό, γιατί μέχρι πριν από 3-4 μέρες συνεχίζαν και το βάζανε, γιατί δεν τους έκλεινε, λέει, το έλλειμμα του 18 κτλ. Κλείσαν αυτά. Δεν υπάρχει ούτε ένα ευρώ νέα μέτρα για το 18. Δεύτερον, θα μπούμε στην ποσοτική χαλάρωση. Τώρα, θα μπούμε, βεβαίως, θα μπούμε, θα μπούμε τώρα. Σαφέστατα και θα μπούμε στην ποσοτική χαλάρωση. Ναι. Δηλαδή, στο νέο χρήμα που τυπώνει ο Ντράγκη, ναι, για να μπορέσουν οι τράπεζες να δανειοδοτήσουν επιχειρήσεις προκειμένου να κινηθεί και να πάρει μπροστά η οικονομία. Και αυτό επίσης θα είναι και το σήμα για την εφαρμογή μια σειρά από επενδυτικά σχέδια που υπάρχουν και στον τουρισμό και στη γεωργία και στη μεταποίηση και σε πάρα πολλούς κλάδους, και τα οποία δεν μπαίνουν μπροστά γιατί υπάρχει αυτή η αβεβαιότητα με την αξιολόγηση. Όταν κλείσει, γι' αυτό θέλουμε και να το κλείσουμε αυτό το πράγμα γρήγορα. Θέλουμε να το κλείσουμε. Και να ξέρετε κάτι άλλο, κύριε Λιάτσα. Το σίγουρο είναι ότι και μετά το 19 δεν θα υπάρχει ούτε ένα ευρώ παραπάνω λιτότητα. Μπορεί να αλλάξει το είδος των μέτρων συνολικά, αλλά αν βγάλεις 100, θα ξαναδώσεις 100. Αυτό συμφωνήθηκε στο Eurogroup πριν από λίγες μέρες. Αυτό συμφωνήθηκε. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα το 0-0. Ξέρετε τι μου λέει ο κόσμος. Και θα σας πω και ένα τελευταίο, κύριε Λιάτσο, και καταλαβαίνετε τι εννοώ. Τίποτα δεν είναι αιώνιο σε αυτή τη γη. Και όταν θα έχεις μια Ευρώπη μετά από 5 ή 6 εκλογικές αναμετρήσεις που είναι το επόμενο διάστημα διαφορετική, τα πάντα ξανακουβεντιάζονται.
Διότι όταν βλέπεις, ας πούμε, να βγαίνουν σε δημοσιότητα σενάρια τα οποία μιλάνε για 5 διαφορετικά σενάρια για την Ευρώπη από εδώ και λέτε, πέρα. Εμείς δεν θα κολλήσουμε για τον τώρα. Γιούγκερ, λέτε, ναι. Ναι, δεν θα κολλήσουμε τώρα στους μονοδρόμους τους οποίους θέλουν οι νεοφιλελεύθεροι Ταλιμπάν, ας πούμε, και οι πιο σκληροί πυρήνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο Ευρώ Πασιθυσία. Τι λέει ο Παύλος Πολάκης. Ακούστε με, θα σας πω. Τι λέει ο Παύλος Πολάκης. Στο Ευρώ Πασιθυσία. Θα σας πω, ακούστε. Γιατί ακούγονται διάφορα σενάρια και. Λοιπόν, έρχεται και η Λεπέν Καλπάζουσα, έρχεται και ο Ολλανδός τώρα. Την άλλη Τετάρτη έχουμε και εκλογές στην Ολλανδία. Και αυτοί έχουν προαναγγείλει δημοψηφίσματα για έξοδο από το ευρώ. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Προσέξτε, δηλαδή η Ευρωπαϊκή, έχετε δίκιο σε αυτό. Ότι η Ευρωπαϊκή και η Ευρωπαϊκή Ένωση σε 10 μήνες. Ένα χρόνο μπορεί να είναι μια διαφορετική κατάσταση. Ξέρετε κάτι. Είναι ένα, αυτό το, εσείς τι λέτε για το ευρώ, αυτό να πάση θυσία. Αυτό είναι, είναι ένα πολύ μεγάλο ψευτοδίλημα. Το ευρώ, το πραγματικό δίλημα είναι, ναι, το εξής. Με ποιους όρους, σε ποια Ευρώπη, σε ποιο ευρώ. Αυτό το δίλημα. Μάλιστα. Και αυτό πρέπει να κουβεντιάσουμε όλοι. Είναι προφανές ότι επιλέγουμε τον ευρωπαϊκό δρόμο της αλληλεγγύης και της συνεννόησης των λαών ενός ενιαίου οικονομικού χώρου στο οποίο θα μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη, ισονομία, αλληλεγγύη, κοινωνική δικαιοσύνη. Ναι. Αυτό, αυτά αυτή θεωρητικά στιγμή, που τα λέτε, τα λέτε και πολύ ωραία τώρα. Ναι, τα λέτε είναι πολύ όμορφα, τα λέτε πολύ ωραία, αλλά δεν περνάνε μέσα στην πράξη. Ακούστε με, αυτά είναι λόγια, ναι, ναι, είναι θεωρητικά δηλαδή. Θα γίνουν πολύ άσχημα, ναι, εάν βγει η Λεπέν στη Γαλλία, βγουν ακροδεξίες κυβερνήσεις σε άλλες χώρες, ολοκληρωθεί το Brexit στη Βρετανία, μεταδοθεί η κρίση οικονομική στην Ιταλία, χαιρέτα μου τον πλάτο. Γιατί με το ευρώ έχουμε δει καμιά προκοπή, για να τα λέμε για τώρα. Γιατί ένωση, με το ευρώ έχει δει η Ελλάδα προκοπή, κύριε Υπουργέ. Λοιπόν, είναι προφανές. Έχει δει προκοπή με το ευρώ, πείτε μου. Από το 2000 μας έβαλε ο κύριος Σιμίτης στο ευρώ, ναι, και μπήκαμε μέσα στην ευρωζώνη. Ναι, μην κατηγορείτε, μην κατηγορείτε εμάς γι' αυτό. Σας είπα εγώ, σας ναι, κατηγορείτε εμάς γι' αυτό. Σας κατηγόρησα εγώ που μπήκαμε στο ευρώ. Δεν θα απολογηθώ εγώ για το swap του Σιμίτη. Έτσι, και το swap του Σιμίτη που ήταν ο τρόπος με τον οποίο μας βάλαν στο ευρώ. Πάντως και με το ευρώ δεν έχουμε δει προκοπή, αυτό θέλω να σας πω. Δεν έχουμε δει προκοπή. Δεν είναι μονοκοντιλιά το πράγμα, ναι, διότι η μεταφορά πόρων η οποία υπήρξε, ας πούμε, στην αγροτική οικονομία μέσα από την ΚΑΠ και την κοινή αγροτική πολιτική δεν είναι μικρό μέγεθος για την ελληνική οικονομία. Η δυνατότητα του φτηνού δανεισμού, και αυτή δεν ήταν μικρό μέγεθος. Αυτό που ήταν το τεράστιο. Οι αγρότες πάντως διαμαρτύρονται. Και σήμερα και τα σπάσανε στο κέντρο των Αθηνών σήμερα. Βλέπετε τι γίνεται εδώ πέρα. Θα πω και για τους αγρότες. Και μου λένε, πάλι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ με τα ΜΑΤ λέει θα κυβερνάει ο ΣΥΡΙΖΑ. Κυβερνούσαν, λέει, οι άλλοι με τα ΜΑΤ. Και ο ΣΥΡΙΖΑ με τα ΜΑΤ θα κυβερνάει στις μέρες μας. Έτσι μου λένε τα μηνύματα. Να τα ολοκληρώνουμε όλα για να μην μένουμε στη μέση. Βεβαίως, αλλά να κάνω και εγώ τις ερωτήσεις. Για να απαντάτε σε όλες τις ερωτήσεις. Να απαντάω σε όλες τις ερωτήσεις. Παρακαλώ. Εγώ σας είπα ότι θα απαντήσω στα πάντα, όσο σκληρά και αν είναι. Χαίρομαι, γι' αυτό. Όσο σκληρά και αν είναι. Εντάξει. Αλλά είναι προφανές ότι το ευρώ λειτουργήσε σαν αναδιανεμητικός μηχανισμός υπέρ των πλούσιων χωρών του Ευρωπαϊκού Βορρά και δι' της Γερμανίας σε σχέση με τις πιο αδύναμες οικονομίες του Νότου. Διότι με αυτόν τον τρόπο το λειτουργήσαν από τη στιγμή που δεν ακολουθήθηκε μια κοινή πολιτική μοιράσματος των βαρών, φτάσαμε στο σημείο να έχει η Γερμανία 300 δις ευρώ εμπορικό πλεόνασμα για φέτος και να ζητά από τις οικονομίες του Νότου κι άλλο αίμα. Αυτός ο δρόμος δεν μπορεί να συνεχιστεί, κυρίως. Αυτό λέμε και εμείς. Δεν μπορεί να συνεχιστεί. Άρα ή θα υπάρξει στροφή της Ευρώπης σε μια άλλη κατεύθυνση ή θα διαλυθεί. Μάλιστα. Είναι προφανές αυτό. Δεν υπάρχουν τρίτοι δρόμοι εδώ. Εδώ οι δρόμοι είναι δύο. Ή θα στροφάρει προς την ανάπτυξη, την στήριξη και την κοινωνική δικαιοσύνη και την αλληλοϋποστήριξη των οικονομιών, ή θα διαλυθεί. Δεν υπάρχει τέτοιο δρόμο. Τώρα σας πω κάτι. Να πάμε στους αγρότες. Θεωρητικά είναι δύο. Μην πεταγόμαστε. Είπατε τους αγρότες. Για πείτε μας. Γιατί βαράει λοιπόν, τα ΜΑΤ, γιατί βαράνε τον κόσμο. Για πείτε μας. Λοιπόν, ακούστε λοιπόν. Τα ΜΑΤ, γιατί βαράνε τον κόσμο. Καταρχήν, για να μην κάνουμε την τρίχα τριχιά. Σήμερα τα επεισόδια δημιουργήθηκαν από μια πολύ μικρή μειοψηφία αγροτών στο σύνολο των αγροτών που ανέβηκαν από την Κρήτη. Ναι. Η πλειοψηφία του κόσμου, και αν δείτε και τα πλάνα, δεν ήταν μπροστά στις συγκρούσεις και στα τέτοια. Ήρθε για να διαμαρτυρηθεί και πολύ καλά έκανε για τα αιτήματά της και αυτά που έχει, και όχι για να κάνει σοου με τις κατσούνες μπροστά από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Για να πω δύο κουβέντες για τους αγρότες. Οι αγρότες αυτή τη στιγμή, εμείς αυτό το οποίο κάναμε ήταν πρώτον να σώσουμε τον ΟΓΑ. Και σώσαμε τον ΟΓΑ με το 90% των αγροτών να πληρώνει μικρότερη ή ίδια εισφορά με αυτό που πλήρωνε παλιότερα. Ένα 10% των αγροτών πληρώνει παραπάνω. Δεύτερον, και για το κομμάτι του φορολογικού, καταφέραμε να παραμείνει για τους αγρότες
Πρώτον, το αφορολόγητο το γενικό που υπάρχει για όλο τον πληθυσμό. Δεύτερον, το αφορολόγητο των επιδοτήσεων του δεύτερου πυλώνα της ΚΑΠ και το 13.000 αφορολόγητο από τον πρώτο πυλώνα της ΚΑΠ. Αυτά είναι πολύ μεγάλα βήματα για τη στήριξη του αγροτικού πληθυσμού και της μεγάλης πλειοψηφίας των αγροτών. Είναι ταξική η πολιτική μας. Ξέρετε κάτι, το 12% των αγροτών παίρνει το 50% των επιδοτήσεων. Αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Είναι προφανές ότι κάποιοι άνθρωποι που παίρνουν αρκετά πολλά χρήματα από τις επιδοτήσεις, αυτοί επιβαρύνονται παραπάνω. Είναι λέτε προφανές. Η μειοψηφία επιβαρύνεται, η πλειοψηφία... Είναι η μειοψηφία. Και επίσης, να μην ξεχνάμε ότι φέτος... Ο κύριος Αποστόλου, γιατί δεν θα έπρεπε εγώ... Ο κύριος Αποστόλου... Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης δεν θα έπρεπε να δεχθεί μια αντιπροσωπεία πάνω... Και τι δέχτηκε, κύριε. Δεν υπήρχε καν έτοιμα για συνάντηση μέχρι την ώρα που έφτασαν εκεί. Και ο κύριος Αποστόλου ήταν εκεί. Και δεν είχε κλείσει την πόρτα του. Είναι προφανές. Λοιπόν, μα είπε ότι εγώ με τραμπούκους δεν συζητάω, έτσι είπε. Ακούστε με. Τους χαρακτήρισε τραμπούκους. Είπε, τώρα, όταν υπάρχει τώρα μια ομάδα η οποία κάνει μια ιστορία για να την πάρουν 10 κανάλια κτλ. Γι' αυτό το κάνουν. Για τις εντυπώσεις το κάνουν. Δεν ήταν. Πάντως δεν πρέπει. Αν ήταν τέτοιο το. Αν δείτε τα πλάνα της τηλεόρασης. Οι ηγεσίες των Υπουργείων δεν πρέπει να μιλάνε τον κόσμο. Εγώ θυμάμαι τον κύριο Τσίπρα που σας έκανε συστάσεις στο Υπουργικό Συμβούλιο. Δεν θυμάμαι σε ποιο Υπουργικό Συμβούλιο. Προσέξτε, το είπε και μάλιστα με σκληρό ύφος το είπε ο κύριος Τσίπρας που δεν το συνηθίζει. Ότι κοιτάξτε να έχετε ανοιχτές τις πόρτες των Υπουργείων και να ακούτε τους πολίτες. Δεν μπορεί να έρχεται μια ομάδα αγροτών από την Κρήτη και να είναι παρατεταγμένα τα λεωφορεία των ΜΑΤ. Γιατί ο Υπουργός δεν δέχτηκε μια ομάδα πάνω να καθίσουν πολιτισμένα να κουβεντιάσουν. Μέχρι την ώρα της συνάντησης δεν υπήρχε έτοιμα για ραντεβού, κύριε Λιάτσο. Δεύτερον, αποσπάστηκε μια ομάδα συγκεκριμένη. Εγώ άκουγα πάντως πώς τα λένε με τις ντουτούκες που φωνάζανε πάνω στο προς το Υπουργείο. Λοιπόν, ανοίξτε την πόρτα να έρθουμε να μιλήσουμε. Μια συγκεκριμένη ομάδα αποσπάστηκε για να κάνει αυτή τη φασαρία την οποία έκανε. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έχει συναντηθεί πάρα πολλές φορές με τους αγρότες και θα συναντηθεί και άλλες. Και αυτό που πήγα να πω και δεν με αφήσατε ήταν το εξής. Ότι φέτος για πρώτη φορά δόθηκαν το σύνολο των επιδοτήσεων στην ώρα τους και μάλιστα δόθηκε και 1 δις ευρώ από παλαιότερα προγράμματα βιολογικής γεωργίας, βιολογικής κτηνοτροφίας, νέοι καλλιεργητές κτλ. Τα οποία τα χρωστούσαν από το 2011 και 2012. Σήμερα, τα οποία δόθηκαν φέτος. Ακούστε με. Και αυτός είναι και ο λόγος, ακούστε με, και αυτός είναι και ο λόγος, και εγώ θα μιλήσω, επειδή εγώ μιλάω και επί της ρίδας του προβλήματος, έτσι, ναι. Αυτός είναι και ο λόγος που οι μεγάλες κινητοποιήσεις που πήγαν να ξεκινήσουν πριν από κάποιο χρονικό διάστημα δεν είχαν συνέχεια. Δεν προχωρήσανε. Δεν είχαν συνέχεια. Ναι. Υπάρχει ένα πρόβλημα σε σχέση με την πολιτική των επιδοτήσεων, γιατί με την ΚΑΠ την οποία συμφώνησε ο κύριος Σαμαράς το προηγούμενο διάστημα, υπήρξε μια μεταφορά πόρων και επιδοτήσεων από την Νότια Ελλάδα προς τη Βόρεια Ελλάδα. Μάλιστα. Δηλαδή από τις δενδρόδεις καλλιέργειες στις αρωτρέες καλλιέργειες. Αυτό το πράγμα σε αναπεριοχές έχει δημιουργήσει προβλήματα. Και πρέπει, και είναι καθήκον και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, και είναι καθήκον και της κυβέρνησής μας, και πρέπει να κάτσουμε να κουβεντιάσουμε και με τους αγρότες για αυτό το πώς πρέπει να αρχίσει. Μα αυτό δεν μπαίνει. Ακούστε με, δεν μπαίνει. Να κουβεντιάσετε, όχι να στέλνετε μπαίνει. Τα ΜΑΤ. Ακούστε με, δεν μπαίνει αυτό το αίτημα. Δεν στείλαμε τα ΜΑΤ. Επιτεθήκαν οι συγκεκριμένοι άνθρωποι εκεί για να γίνει ένα σοου τώρα. Ναι, αλλά τα ΜΑΤ ήταν εκεί. Μην το λέμε και το ξαναλέμε το ίδιο. Γιατί υπήρχε και η πληροφόρηση ότι κάποιοι θα προσπαθήσουν να δημιουργήσουν κάποια τέτοια λέτε πληροφορία. Λοιπόν, ακούστε με τώρα. Υπάρχει για να λέμε επί του ουσιαστικού τώρα. Θέλω να σας πω και τι έγινε στη Θεσσαλονίκη και τι φωνάζαν στον κύριο Τσίπρα σήμερα. Όπου διαδηλώνανε. Να τα λέμε όλα και να μην πεταγόμαστε από τον ασταλό μας. Να το πω ολόκληρο. Πείτε το. Υπάρχει πάρα πολλά θέματα και να το λέτε λίγο πιο σύντομα. Τα λέω, να τα λέμε σύντομα, αλλά να τα λέμε και ουσιαστικά. Παρακαλώ. Υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα με του τρόπου τον οποίο δίνονται οι επιδοτήσεις. Και πρέπει να το κουβεντιάσουμε τους αγρότες αυτό. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε. Ακούστε δίκιο. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να δίνουμε τις επιδοτήσεις με βάση μόνο το φυτικό ή το ζωικό κεφάλαιο, αλλά και με βάση το προϊόν και το παραγόμενο προϊόν. Και αυτό το πράγμα πρέπει να μπει στην κουβέντα και για την αναθεώρηση της ΚΑΠ. Αύριο μεθαύριο. Διότι αυτό που έγινε την προηγούμενη δεκαετία είναι που οδήγησε πάρα πολλές περιοχές να μην παράγουν. Διότι αν είτε είχες 500 ρίζες ελιές,
Έτσι, 500 χιλιάδες. Είτε έβγαζες λάδι, είτε έβγαζες 500 κιλά λάδι, είτε έβγαλες 2 τόνους λάδι, θα έπαιρνες την ίδια στήριξη, την ίδια επιδότηση, για αυτό το πρόβλημα. Αυτό είναι λάθος. Πρέπει να γίνεται αναλογικά, αυτό λέτε. Είναι λάθος. Αυτό είναι λέτε. Λάθος. Αναλογικά ακριβώς. Να γίνεται. Ή επίσης, όταν έχεις 100 πρόβατα, είτε παράγουν γάλα είτε δεν παράγουν γάλα, θα πάρεις την ίδια επιδότηση. Είτε παράγεις κρέα είτε δεν παράγεις κρέα, θα πάρεις την ίδια επιδότηση. Αυτό δεν είναι αυτός ο τρόπος που δίνεται η επιδότηση, είναι που αφήνει σε αγρανάπαυση. Αυτό που λέτε ακούγεται πολύ λογικό. Εγώ δεν είμαι ειδικός επί των αγροτικών θεμάτων. Μόνο που αυτά τα εγκλήματα γίνανε από το 1999. Αυτό γιατί δεν το κουβεντιάσατε, ο κύριος Αποστόλου, τι κάνει. Από το 1900... Αυτά που λέτε τα πολύ σωστά. Λοιπόν, γιατί δεν κάνετε ο αρμόδιος υπουργός να το κουβεντιάσει. Και βλέπουμε αυτές τις εικόνες στην Αθήνα. Ακούστε με. Από το 1999 μέχρι το 2001, με και τα 3 χρόνια βάσης που πάρθηκαν και δόθηκαν τα δικαιώματα, ας πούμε, στους αγρότες που τότε υπήρχαν, έχουν δημιουργηθεί στρεβλώσεις από τότε με αυτό το πράγμα. Και οι οποίες συνεχίζονται στα πλαίσια ενός πελατειακού κράτους, το οποίο υπήρξε για χρόνια. Πείτε πάμε σε μια καινούργια φάση με αυτό. Εμείς με τους αγρότες είμαστε. Εμένα ο πατέρα μου βοσκός ήταν, κύριε Λιάτσο. Βοσκός ήταν. Και είχαμε 200 πρόβατα, 150 κατσίγια και 150 μέλισσες. Και ξέρω για ποελιές και τα πάντα. Και ξέρω πολύ καλά τι τραβά ο αγρότης που είναι πραγματικά στο χωράφι και παράγει. Όπως επίσης ξέρω και πολύ καλά τη διαφορά και τον εκμαυλισμό των οποίων έφεραν σε μεγάλα κομμάτια της ελληνικής υπαίθρου αυτός ο τρόπος που δίνονταν οι επιδοτήσεις. Διότι όταν είχες τη δυνατότητα να πάρεις χρήματα χωρίς να παράγεις, μόνο δηλώνοντας δικαιώματα ή κεφάλαιο, αυτό το πράγμα είναι που άφησε τη γη, τα μπέλια, τους ελαιώνες ακαλλιέργητους. Τα τελευταία χρόνια όμως και με την κρίση έχει πάρει μπροστά αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Και πρέπει αυτό να ξανατεθεί σε καινούργιες βάσεις. Και πρέπει πολύ. Να τεθεί, πω ακόμα μια κουβέντα. Και πρέπει να τεθεί σε καινούργιες βάσεις και όλη η ιστορία του συνεταιριστικού κινήματος των αγροτών, το οποίο το βάλαμε τον καινούργιο νόμο. Να σταματήσουν αυτοί οι σύλλογοι σφραγίδες που υπήρχαν παλιά και να πάμε σε συνεταιρισμούς που πραγματικά να συγκεντρώνουν το προϊόν, να μπορούν να τυποποιούν. Να μπορούν να τυποποιούν και να πωλούν σε πολύ καλύτερες τιμές και όχι να μας παίρνει όλη την προστιθέμενη αξία του λαδιού ή Ιταλή να το δίνουμε εμείς 3 και 4 ευρώ και αυτοί να παίρνουν 15 και 30 επειδή το βάζουν σε ένα όμορφο μπουκαλάκι και το ανακατεύουν με τα δικά τους και έχουν κατακτήσει τις άλλες αγορές. Αλλά εδώ όμως, γιατί αυτό τίποτα δεν έγινε τυχαία σε αυτή την κοινωνία. Έτσι, για το χατήρι 10 και 20 μεγάλων χοντρεμπόρων και εξαγωγέων, για να πάρει ένας συνεταιρισμός τη δυνατότητα να κάνει ένα τυποποιητήριο, ξεκινάει φέτος και τελειώνει σε 3 χρόνια. Μάλιστα. Αυτό δεν έγινε τυχαία. Πρέπει να πάω και αυτό είναι που οδήγησε τους αγρότες εκεί που τους οδήγησε. Σήμερα στον Πρωθυπουργό φωνάζανε. Τα ξέρει καλά τα αγροτικά ο κύριος Πολάκης. Στον Πρωθυπουργό φωνάζανε στη Θεσσαλονίκη που πήγε να παραχωρηθεί το οικόπεδο εκεί, τα στρέμματα μελά στο Δήμο. Του μεγάλη φωνάζανε. Κίνηση αυτή, έτσι είναι. Και ήταν συγκεντρωμένοι. Τα 366 στρέμματα που δίνονται στο λαό της Θεσσαλονίκης. Και ήταν, βεβαίως είναι. Έτσι. Και ήταν συγκεντρωμένοι άνθρωποι από τον τομέα καθαριότητας, οι οποίοι δεν δουλεύουν σε αυτή τη φάση. Είναι απλήρωτοι. Του φωνάζανε τον κύριο Τσίπρα. Κύριε Πρωθυπουργέ, εσείς με 400 ευρώ μπορείτε να ζήσετε το μήνα. Θέλω να πάμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά. Δεν θα πάτε σε διαφημίσεις, γιατί αυτό τώρα έχετε καρφωτεί σε μένα. Λοιπόν. Καθόλου καρφωτή δεν είναι. Δεν υπάρχουν καρφωτές. Μισό λεπτό. Καρφωτές δεν υπάρχουν. Μισό λεπτό. Ναι. Παρακαλώ. Την καθαριότητα. Αργήσω για διαφημίσεις όμως. Μην βγάλετε εκτός χρόνου. Ακούστε. Θα το πείτε μετά τις διαφημίσεις. Όχι, γιατί δεν μου αρέσει να μένει τελευταία εντύπωση αυτή. Παρακαλώ, πείτε το. Είμαστε το πρώτο Υπουργείο το οποίο ξεκίνησε τον αγώνα για το διώξιμο των εργολαβικών συνεργείων καθαριότητας, σύντησης και φύλαξης από τα νοσοκομεία. Ένα τζίρο 350 εκατομμυρίων ευρώ που ανέβηκε τα χρόνια των μνημονίων. Που ανέβηκε τα χρόνια των μνημονίων, που ενώ έπαιρναν τα ντερά τους από χρήματα οι εργολάβοι, οι εργαζόμενοι δεν ήταν με τα 300 ευρώ, με 250 και 300 ευρώ ήταν. Και εκεί που έχουμε πάει εμείς τώρα με τις συμβάσεις εργασίας ή με τις συμβάσεις έργου, πριν μας τις ρίξει το ΣΤΕ, γιατί την πρώτη απόφαση μας την έριξε το ΣΤΕ και αυτή, έτσι, πήγανε στα 7,5 και 8 εκατοστάρικα. Λοιπόν, τα υπόλοιπα μετά. Πάμε σε διαφημίσεις. Διάβασα ένα πολύ ενδιαφέρον tweet που ανέβασε ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος λέει ο Πολάκης, το ανέβασε γύρω στις 11 η ώρα, ο Πολάκης λέει στο Λιάτσο, εγώ λέει ό,τι και να πει ο Πολάκης για μένα, δεν θα βγω να παρέμβω στην εκπομπή κτλ, θα κάνω αγωγή.
είπε ο κύριος Γεωργιάδης. Μπαίνουμε μετά τις διαφημίσεις στην αντιπαλότητα που υπάρχει και στην αντιπαράθεση. Είναι δικομανής ο κύριος Γεωργιάδης. Είναι δικομανής, λέει. Είναι και δικομανής. Στην αντιπαράθεση που υπάρχει μεταξύ του κύριου Πολάκη. Όχι, πριν μπούμε στην αντιπαράθεση. Όχι, πριν μπούμε στην αντιπαράθεση του κύριου Γεωργιάδη που θα τα πούμε εδώ είναι όλα. Να καθορίζω εγώ την ατζέντα. Ναι, εντάξει, αλλά να πούμε για την υγεία. Να πούμε για την υγεία. Θα τα πάμε χθες στην Βουλή. Φιλοξενούμε. Έχετε δίκιο. Θα καθορίζω εγώ τη δικιά μας παραγωγή. Και εσείς θα απαντάτε. Διαφημίσεις 2 λεπτών. Είναι πολύ μεγάλο το ενδιαφέρον και πρέπει να το πω, φίλες και φίλοι, και σας ευχαριστώ θερμά για τα μηνύματα και τα mail που στέλνετε και θα διαβάσω όσα περισσότερα μπορώ. Για παράδειγμα, ο Στράτος, ο φίλος μας από το Περιστέρι, καλησπέρα σας, λέει: κύριε Πουλάκη, τη δημόσια περιουσία που τη βάλατε στο υπερταμείο για εκποίηση, από πού την κληρονομήσατε και τη βάζετε, λέει, τη δημόσια περιουσία και τη βάζετε στο υπερταμείο για ένα αιώνα? Δεν τη βάζουμε για εκποίηση, τη βάζουμε το για το ίδιο λέει και για τη ΔΕΗ και η ΔΑΠ. Εμείς δεν ήρθαμε να ξεπουλήσουμε, ήρθαμε να αξιοποιήσουμε. Αυτό είναι δεδομένο, ναι. Και όση διαστροφή και να κάνουν ή προσπαθούν να κάνουν, δεν είμαστε το ίδιο με τους προηγούμενους. Ούτε τον ΑΔΜΙΕ αφήσαμε να ιδιωτικοποιηθεί, το 51% το έχει κρατήσει το ελληνικό κράτος, ούτε το νερό πρόκειται να ιδιωτικοποιηθεί και θα προσπαθήσουμε τη δημόσια περιουσία να την αξιοποιήσουμε προς όφελος του ελληνικού λαού. Μπορεί να παράξει παραπάνω αξία η δημόσια περιουσία, ναι, ναι, που σχολάζει πάρα πολύ. Έτσι, υπάρχουν τεράστιες εκτάσεις, κτίρια τα οποία είναι αναξιοποίητα αυτή τη στιγμή. Ναι. Εμείς για παράδειγμα, κύριε Λιάτσο, γλιτώσαμε 4,5 εκατομμύρια ευρώ μόνο από την πρώτερη και τη δεύτερη υγειονομική περιφέρεια εδώ στην Αττική, με μεταφορά υπηρεσιών των περιφερειακών διευθύνσεων υγείας, των ΠΕΔΗ, των ιατρίων, mm-hmm, των παλιών ιατρίων του ΙΚΑ ΕΟΠΗ, ναι, ναι, τα οποία πήγαν σε κτίρια στα οποία δεν πληρώνουμε νίκη. Χρησιμοποιώντας δημόσια κτίρια, τα οποία, εκατομμύρια ευρώ. Ναι, σε ένα χρόνο. Για, να έρθουμε για παράδειγμα, τον Νίκο του Ναύτου στον Πειραιά. Φύγαμε από τα κτίρια της Μπουμπουλίνας που νοικιάζαμε και πολύ ακριβά και πήγαμε στην πλατεία Τερψεφέας σε μια εξαιρετική υποδομή η οποία άνοιξε, η οποία εξυπηρετεί πάνω από 1,000 άτομα τη μέρα και το οποίο δεν πληρώνουμε δραχμή σε νίκη. Πείτε μου κάτι, τώρα με τον κύριο Γεωργιάδη τι πρόβλημα υπάρχει, τι κόλλημα να το πω έτσι υπάρχει, γιατί η αντιπαράθεση είναι πολύ έντονη και την παρακολουθούμε πυκνά συχνά και μέσα από το κοινοβούλιο, όχι μόνο μέσα από τις εκπομπές, μέσα από το κοινοβούλιο. Εσείς τον κύριο Γεωργιάδη, εξηγήστε στον κόσμο που μας βλέπει, γιατί τον κατηγορείτε, γιατί τον μέμπεστε. Πείτε μας. Ο κύριος Γεωργιάδης αποτελεί την ακροδεξιά τάση της Νέας Δημοκρατίας. Είναι αυτή η τάση η οποία ενσωματώθηκε στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Που άλλες παρακαταθήκες είχε από τον ύστερο καραμαλισμό την περίοδο του κυρίου Σαμαρά με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Θυμίζω ότι ανήκε στο Λάος πριν, θυμίζω ότι ανταμείφθηκε με υπουργική θέση επειδή ρωτούσε μαζί με τον νομό Σταυλό του τον κύριο Βορύδη και απαιτούσε την άμεση ολοκλήρωση της αγοράς για τα γερμανικά υποβρύχια και με αυτόν τον τρόπο του έγινε το δώρο για να γίνει και υπουργός στην πρώτη κυβέρνηση που είχε κάνει ο κύριος Σαμαράς και που συμμετείχε και το Λάος κτλ. Από εκεί και πέρα ο κύριος Γεωργιάδης, ικανός άνθρωπος, ανέλαβε αποστολές αυτοκτονίας διάλυση του δημόσιου συστήματος υγείας. Σας θυμίζω ότι είναι αυτός που έκλεισε 5-6 νοσοκομεία, είναι αυτός ο οποίος σε μια εβδομάδα μέσα έδιωξε 2.500 γιατρούς από την πρωτοβάθμια υγεία και ουσιαστικά έστριψε τον κόσμο για υπηρεσίες πρωτοβάθμιας σε ιδιωτικές δομές. Πώς το λένε, θυμίζω ότι ήταν αυτός που ήταν μέσα στις περικοπές που υπήρξαν τα προηγούμενα χρόνια χωρίς να πειράξουν ούτε μία τρίχα από το σύστημα της υπερτιμολόγησης που γέννησε 84 δις ευρώ μαύρο χρήμα στον χώρο της υγείας από το 1996 μέχρι το 2010 και που συνεχίστηκε και μετά και το οποίο αποτελεί το 1/4 του δημόσιου χρέους της χώρας. Έτσι. Αλλά που δεν πείραξαν ούτε μία τρίχα αυτού του μηχανισμού, απλά συγκεντρώθηκαν σε λιγότερα χέρια. Mm-hmm. Και βέβαια η ιστορία. Αυτά με τα 84 δις που λέτε για αυτή την περίοδο. Το 1996-2010. Φάρμακα και τι άλλο. Βασικά είναι υπερτιμολόγηση φαρμάκων, υγειονομικού υλικού, αντιδραστηρίων, ορθοπαιδικού υλικού. Είναι ότι ένα πράγμα το οποίο έκανε 200 ευρώ φεύγοντας από το εργοστάσιο και στην Ευρώπη το αγόραζαν 300 και 400 ευρώ, εμείς το αγοράζαμε μέχρι και 6.000 ευρώ.
Από 200 ευρώ το αγοράζαμε 6.000 ευρώ. Ναι, ναι, ναι. Ένα σετ λαπαροσκοπικής χειρουργικής, ας πούμε, μιας χρήσης, που στις άλλες χώρες δεν έκανε πάνω από 300 με 400 ευρώ, εμάς έφτανε το ΙΚΑ να το πληρώνει μέχρι και 6.000 ευρώ. Mm-hmm. Ή 3,5, 4,5. Αυτά ποια περίοδο επαναλάβετε την περίοδο? Από το 1996 μέχρι το 2010. Μέχρι το 10. Απλά μετά έγινε μια οριζόντια περικοπή, χωρίς να σταματήσει αυτή η υπερτιμολόγηση. Δηλαδή αυτό που κάνει 300 το πληρώναμε κανένα χιλιάρικο. Ναι, ναι. Απλά συγκεντρώθηκαν σε λιγότερα χέρια. Η ιστορία με τον κύριο Γεωργιάδη έχει ξεκινήσει για δύο ζητήματα. Το ένα είναι ότι επειδή έχει χωθεί αρκετά βαθιά μέσα στην ιστορία του Κελπνό. Το κατηγορείται για πολύ σοβαρά πράγματα εκεί στην Κελπνό. Προφανώς και τα άλλα. Αλλά θυμάμαι ότι θα παραπέμψει. Είχατε πει στην παρέμβαση που είχατε κάνει στην εκπομπή όταν είχατε τον κύριο Γεωργιάδη, θα προσκομούσατε ένα χαρτί το οποίο θα αποδείκνει ότι είχε πράγματι ενεργή συμμετοχή ο τότε Υπουργό Υγεία σε παράνομε προσλήψει στον Κελπνό. Το φέρατε τέτοιο χαρτί? Νομίζω, κύριε Ηλιάτη, ότι παρακολουθήσατε τη συζήτηση στη Βουλή προχθές. Την παρακολούθησα, ναι. Είπα και μια σειρά από συγκεκριμένα ονόματα εκεί. Έτσι. Ονόματα είπατε. Το χαρτί που να έχει το όνομα Γεωργιάδη δεν φέρατε. Δηλαδή ένα χαρτί που να λέει Άδωνις Γεωργιάδης, παραγγελία για την πρόσληψη. Δεν μου λέτε, κύριε Ηλιάτσο. Παρακαλώ. Δηλαδή εσείς ξέρετε ότι τις προσλήψεις και τα ρουσφέτια τις κάνουν με επιστολόχαρτα με το όνομά τους. Λοιπόν, τι είπατε λοιπόν στη Βουλή, αν θέλετε να μας πείτε. Αυτά αυτή τη στιγμή ερευνούνται και μάλιστα μπορώ να πω ότι και η προχθεσινή ερώτηση στη Βουλή οδήγησε επιτέλους και σε μια επιτάχυνση της διαδικασίας. Ερευνούνται από τη δικαιοσύνη, λέτε? Από τη δικαιοσύνη, βεβαίως. Ναι, ναι. Διότι, κοιτάξτε, υπάρχει ένας κατάλογος μια σειράς από ονόματα τα οποία έχουν διοριστεί όλα την περίοδο την οποία ο κύριος Γεωργιάδης είναι υπουργός. Και φεύγουν όλοι την ίδια ημερομηνία, 31/5/2014. Ανέφερα 4-5 συγκεκριμένα ονόματα τα οποία έχουν βγει στη δημοσιότητα και υπάρχουν και δημοσιεύματα στο παρελθόν για αυτά. Δύο άτομα τα οποία είναι συγγενείς του διευθυντή του γραφείου του. Μία γυναίκα την οποία την είχε άμυστη υποτίθεται συνεργάτη στο γραφείο τύπου του. Η οποία αυτή άμυστη συνεργάτη φάνηκε τελικά ότι είχε κόψει μηνιάτικο από το Κελπνό. Και αποδεικνύεται από έγγραφα που στέλνει και το Κελπνό ότι αποδεικνύεται έμυστη σχέση αυτών των ανθρώπων από το Κελπνό. Έμυστη σχέση αυτών των ανθρώπων. Και των 23. Επίσης, για 23 άτομα λέτε. Για 23 άτομα. 25 είναι. Λοιπόν, άλλοι επίσης, ο διευθυντής του γραφείου τύπου του κ. Γεωργιάδη, ο δημοσιογράφος, ο αδερφός ο κ. Μπεσκένης, που τώρα νομίζω δουλεύει στο Sky, αυτός ο κύριος λοιπόν, με το που φέρει ο κ. Γεωργιάδης από το Υπουργείο και είναι διευθυντής του γραφείου τύπου, με ανάρτηση, διάδεια και με μισθό τότε, με το που φέρει ο κ. Γεωργιάδης, διορίζεται για 6 μήνες για παρεμβάσει στην κοινότητα στο Κελπνό. Εγώ διάβασα ανακοίνωση του κ. Μπεσκένιο, δεν έχει πάρει ούτε σέντ. Καλά, εντάξει. Ούτε λέει ένα ευρώ, δεν έχει πάρει ούτε σέντ. Καλά, εντάξει. Εγώ έχω στα χέρια μου σύμβαση που την έδειξε και στη Βουλή προχθές. Έχει υπογράψει σύμβαση εργασίας με τον κύριο. Βεβαίως. Μην μπαίνετε μπροστά γιατί μπαίνετε στην κάμερα. Ναι, γιατί πρέπει να δώσω τα χαρτιά. Με συγκεκριμένο μισθό το μήνα. Με συγκεκριμένο ποσό δηλαδή. Με συγκεκριμένο μισθό και ποσό το μήνα. Δηλαδή τι θα λέμε τώρα, επειδή πετάω καθένα μια κουβέντα. Λοιπόν, αυτά τώρα είναι τα πελατειακά ρουσφέτια τα οποία τα σταματήσαμε και με την προκήρυξη που κάναμε πέρυσι για τις ΜΕΘ και η οποία ολοκληρώνεται με τη δεύτερη φάση τώρα γιατί έμειναν κάποιες κενές θέσεις. Σε εκείνη λοιπόν τη φάση είχαμε πληροφορίες ότι ένας μηχανισμός ο οποίος λειτουργούσε εκεί και εξυπηρετούσε πελατειακά όλες τις προηγούμενες κυβερνήσεις θέλησε πάλι να κάνει διορισμούς χωρίς να τηρήσει τα κριτήρια του ΑΣΕΠ τα οποία εμείς είχαμε ζητήσει να επιβληθούν. Και αυτό ήταν και ένας από τους λόγους απομάκρυνσης του κ. Γιαννόπουλου. Γιατί δεν επέβαλε τη χρήση αυτών των κριτηρίων. Και το ελέγξαμε και είδαμε ότι σε 220 αιτήσεις είχαν κάνει 88 λάθος μοριοδοτήσεις. Δηλαδή υπήρχαν μεταπτυχιακά και δεν τα υπολογίζαμε. Δεν υπήρχαν μεταπτυχιακά και τα υπολογίζαμε. Υπολογίζαμε διαφορετικό χρόνο εμπειρίας από αυτόν που έπρεπε για να βγουν κάποιοι άλλοι μπροστά. Και αυτά λοιπόν διορθώθηκαν και μου λέει, και δηλαδή τους πιάνουμε να κλέβουν και μας κάνουν μήνυση επειδή τους πιάσαμε. Ότι ενώ είναι δικαίωμα και υποχρέωσή μας να ελέγξουμε υποπτευόμενους φορείς αν λειτουργούν. Απαντάει ότι δεν έχετε στοιχεία και είπε, μάλιστα θυμάμαι και τη φράση του, πολλά και θα σε κλείσω στη φυλακή. Καλά, το ότι απειλεί τώρα, κοιτάξτε τώρα, δεν έχετε στοιχεία. Κοιτάξτε τώρα, αν ζούσαμε το 48-49 μπορεί και να με έστελνε και στη Μακρόνησο. Μπορεί να του έρχονται μνήμες από τα γονίδια, τα ακροδεξιά τα οποία έχει. Λοιπόν, πέρα από την πλάκα τώρα και τις απειλές και τα κουνήματα των δαχτύλων, το ζουμί είναι ότι αυτή τη στιγμή ο έλεγχος
οποίος γίνεται και προχωράει, βγάζει πάρα πολλά πράγματα για το Κελπνό και θα βγουν και στην πορεία. Και επίσης τώρα να σου πω και κάτι άλλο τώρα, γιατί εγώ ξέρετε θέλω να μιλάω πάντα ανοιχτά. Νομίζω ότι και εσείς θα έχετε ακούσει συνομιλίες οι οποίες έχουν βγει ηχητικά ντοκουμέντα. Ότι έχουν δημοσιευτεί, λέτε. Έχουν δημοσιευτεί. Πέρα από τον έντυπο τύπο, έχουν βγει και τα ηχητικά. Ναι. Όπου μιλάει ο πρώην αυτός ο γνωστός και μη εξαιρεταίος κ. Παπαδημητρίου, ο επί 20 χρόνια γενικός διευθυντής του Κελπνό, ο κεντρικός διακινητής εκεί όλου του μαύρου χρήματος. Υπάρχουν κάποιες συνομιλίες. Ναι. Αυτά λοιπόν γιατί δεν τα παίζει σε καμιά εκπομπή, κύριε Λιάτσο. Γιατί δεν τα παίζει σε καμιά εκπομπή, αυτά, έχουν βγει. Από πού έχουν προκύψει αυτές οι συνομιλίες. Πού να ξέρω, μεταξύ τους παρακολουθιόταν. Αυτό είναι. Γιατί είμαι εγώ καγκεμπέ και παρακράτος. Θέλετε να στείλετε στον Κορυδαλό. Λοιπόν, τι να σας στείλω. Να χρησιμοποιήσω παρανόμως υποκλαπένει υλικό να το παίξω στην εκπομπή. Έχουν βγει. Νομίζω ότι έχουν βγει γιατί έχουν κατατεθεί και στον εισαγγελέα. Εντάξει. Αν ο εισαγγελέας μας πει ότι είναι νόμιμη η μετάδοση, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Και μετά λοιπόν, επειδή τα άκουσα και εγώ μετά που βγήκανε, αυτά επιβεβαιώνουν. Ναι. Γιατί λέει, ας πούμε, ο κ. Παπαδημητρίου ότι έστειλε, λέει ο Γεωργιάδης, 15-20 ονόματα και ο κ. Ευσταθίου, ο τότε αντιπρόεδρος του Κελπνό, επειδή ήθελε να εξυπηρετήσει άλλους βουλευτές, δεν του τα βάλε όλα, αλλά εντάξει, λέει, τα διόρθωσα εγώ και τους βάλαμε. Γιατί αν ΔΕ, λέει, προς τους ΔΕ δεν χρειαζόμαστε και ιδιαίτερα προσόντα, ας πούμε, και οι ΔΕ φέρνουν τους ψήφους. Αυτές οι συνομιλίες που λέτε, περιμένετε. Κύριε Υπουργέ, λοιπόν, αυτές οι συνομιλίες που λέτε είναι υλικό μέσα στη δικογραφία που έχει σημαντική. Είναι, από ό,τι ξέρω και από ό,τι έμαθα, κατέθηκε και αυτό επισήμως στην δικογραφία. Ας κρίνει η δικαιοσύνη γι' αυτό. Μπράβο, ας κρίνει η δικαιοσύνη γι' αυτό. Εντάξει, ωραία, ας κρίνει η δικαιοσύνη. Αλλά τώρα, εδώ βοάω τόπος, ας πούμε, εδώ βοάω τόπος και το παίζουμε αθώοι του αίμα. Όχι, σας το λέω, διότι αυτός απαντάει ότι εγώ τον Πολάκη θα τον κλείσω φυλακή και ότι ο Πολάκης δεν έχει στοιχεία και λέει λόγια του αέρα. Έτσι λέει. Όταν κλείνουμε τα μάτια σε όλα τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν, δηλαδή είναι εντελώς στοιχείο το γεγονός, κύριε Λιάτσο, το ότι μία από αυτές τις 23 είναι η αδελφή μιας κυρίας με την οποία έχουν την ελληνική αγωγή. Μία εταιρεία την οποία τη δηλώνει ο κύριος Γεωργιάδης. Είναι τυχαίο αυτό. Έτσι, και διορίζεται και δουλεύει στο Κελπνό τους μήνες που είναι ο κύριος Γεωργιάδης. Πώς το λένε. Θα απαντήσει ο κύριος Γεωργιάδης. Λοιπόν, όχι, μισό λεπτό τώρα, γιατί μην το παίζουμε αγνωστικιστές. Μου κάνετε μένα ερώτηση την οποία πρέπει να την απευθύνετε στον κύριο Γεωργιάδη. Την έκανα, κύριε. Την έκανα χθες. Και μάλιστα εκεί φάνηκαν και κάποια άλλα πράγματα, ας πούμε. Φάνηκε ότι αυτή η ελληνική αγωγή έχει στην ιδιοκτησία της μια ΑΕ, η οποία διοργανώνει συνέδρια και ταξίδια και δεν ξέρω εγώ τι, η ΑΛΣ, που εκεί είναι συνεταίρος ο κύριος Γεωργιάδης και την οποία δεν τη δηλώνει αυτή την ΑΕ όπως έπρεπε να τη δηλώνει. Που στο πόθεν έσχεσαι. Πόθεν έσχεσαι, βεβαίως. Και φαίνεται από τον ισολογισμό του 2014 ότι η δικιά του εταιρεία, η ελληνική παιδεία, πώς τη λένε αυτή η ελληνική αγωγή. Εσείς ξέρετε ότι είναι δικιά του. Τα φαίνονται, δημοσιευμένα είναι παντού. Δημοσιευμένα είναι όλα. Η κυκλοφορά στα εμπορικά κτλ. Είναι παράνομο. Όχι, αλλά το δηλώνει όμως. Και δεν τη δηλώνει. Δεν είναι παράνομο. Λοιπόν, το 2014 φαίνεται ότι η ελληνική αγωγή που ο κύριο Γεωργιάδης έχει το 70%, η ελληνική αγωγή έχει το 49% μιας ΑΕ, με την οποία είναι συνεταίρος, στην οποία είναι συνεταίρος με έναν κύριο Κισανδράκη, ο οποίος είναι... δεν το ξέρω προσωπικά, δεν το ξέρω. Το ξέρω. Ναι, ούτε εγώ τον ξέρω. Είναι αυτός που έχει τον Blue Sky, Ηρακλής Μέντια κτλ. Που τη χρονιά που είναι πάλι ο κύριος Γεωργιάδης στο Κελπνό, παίρνει 100.000 για διαφημιστική δαπάνη. Ποιος πήρε 100.000 ευρώ. Ο κ. Κισανδράκης που έχει αυτές τις δύο εταιρείες που έχουν τον Blue Sky. Μα μόνο ο κ. Κισανδράκης πήρε ο Δήμαρχος. Από 6 μέχρι 20 εκατομμύρια μας λέγατε ότι έπινε ετησίως το Κελπνό. Το ξέρω. Δηλαδή τα 100.000 δεν μετράνε. Τι είναι αυτά. Όχι, μετράνε όλα. Αντίδωρο είναι αυτά. Είναι παρανόμως δόθηκαν τα λεφτά αυτά στον κ. Κισανδράκη. Που λέτε. Δεν ξέρω εγώ, κύριε. Σας ρωτώ γιατί τα έχουμε τα σύννεφα. Είναι τυχαίο. Ακούει ο κόσμος για εκατομμύρια που δίνονται τώρα. Τα είπα και προχτές. Τα είπα και προχτές στη Βουλή. Τα είπα και προχτές στη Βουλή, διότι εκεί σε αυτή την κατάσταση που είχε βγει με τον κατάλογο του Κελπνό από το είναι η έκθεση που, του Γενικού που δίναν λεφτά στα ΜΜΕ. Είναι που βγήκε τα ΜΜΕ και υπάρχει επικύρωση αυτού του καταλόγου για το 2014. Μάλιστα. Από έκθεση ελεγκτών του Γενικού Λογιστήριου του Κράτους. Το 2014. Το 2014. Ναι. Που έχει εδώ εκδόσεις, ας πούμε, έχει από τον κύριο Κουρτάκη 1.039.000 ευρώ. Έχει Κάπα Media Group Καραμαλής Νη Παρασκήνιο το χρήμα Καρφίτσα Νάγκο 494.000 ευρώ. Έχει μια σειρά από περιφερειακές Βριώνη, Star Ελληνική Ρεδιοπολιτική 177.000 ευρώ. Βαγγελάτος Νίκος, Journalist Independent Productions 131.000 ευρώ. Φιλιππάκης Δημοκρατικός Τύπος 120. Πρώτο θέμα 118. Μακρυγιάννη, Σύσσαλο, ΕΠΕ, δημοσιογράφος, πρώτο θέμα να μιλάω τους. Έχει και εκεί άλλα 104 χιλιάρικα. Και Κισανδράκης 92.305, ας πούμε,
για το τέτοιο. Κάτι άλλο με τρωράμα, εκδοτική μετρό, εβδομαδιαία εφημερίδα του Πειραιά, ας πούμε, κοτσώνει σε μίλιο 86.648 ευρώ. Δηλαδή, εδώ γίνεται το μαλευρά, ας πούμε. Έτσι. Για διαφημιστική δαπάνη του Κελπνό, που στη συντηρητική πλειοψηφία αυτά πρέπει να είναι μηνύματα υγειονομικού χαρακτήρα, τα οποία πρέπει να μεταδίδονται δωρεάν. Είτε είχαμε βρει ένα μηχανισμό να ελέγχουμε τα ΜΜΕ. Και ένα από αυτά είναι και αυτό που είπαμε προηγουμένως. Τυχαίο είναι γι' αυτό. Τυχαίο είναι γι' αυτό. Δεν ξέρουμε τίποτα για αυτό το πράγμα. Τυχαία τα πήρε αυτό εκείνη τη χρονιά. Η τυχαία διορίστηκε. Η αδερφή, όχι. Είναι, είναι ρητορικό το ερώτημα. Απευθύνεται στην νοημοσύνη του μέσου Έλληνα πολίτη. Λοιπόν, και μετά, πάμε τώρα στα χοντρά. Πάντως, όταν το Κελπνό έχει αυτή την πρακτική τα προηγούμενα χρόνια. Κοιτάξτε, το Κελπνό έχει και πάρα πολλά άλλα πράγματα. Δίνει λεφτά στα ΜΜΕ. Το Κελπνό έχει ξεκινήσει από την ιστορία με την γρήπη. Και παίζουν τη διαφήμιση του Κελπνό. Γι' αυτό παίρνουν τα λεφτά. Ναι, για τον αέρα τον κοπανιστό όμω. Για τον αέρα δεν παίζαν τα διαφημιστικά μηνύματα. Δεν υπάρχουν αποδείξεις. Δεν υπάρχουν αποδείξεις, κύριε Λιάτσο. Και ένα από τα στοιχεία που πάνε και οι άλλοι, οι έλεγχοι του ΣΕΙΠ, είναι και που γράφει για το 2012-2014 που ήταν οι πρώτες δύο υποθέσεις που πάνε στην αρχή, λέγανε ότι δεν υπάρχουν παραστατικά που να αποδεικνύουν ότι αυτά τα διαφημιστικά μηνύματα παίχτηκαν και ποιες ώρες παίχτηκαν και τι έγινε και σε ποιες ζώνες και το ένα και το άλλο. Το καταλαβαίνετε. Κατεστράφησαν. Διότι αυτά. Κοιτάξτε, ήταν εκτός το Κελπνό, εμείς το βάλαμε. Ήταν εκτός του δημόσιου λογιστικού. Δεν ελεγχόταν. Δεν ελεγχόταν. Λοιπόν, να πάμε τώρα και στα πιο χοντρά και στα πιο σοβαρά. Μπαίνουμε στα πιο χοντρά. Απλώς διαβάζω τον τίτλο που έγραψε η ιστορία τώρα. Έχουμε μια εξέλιξη. Ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες στο Χίλτον. Τα βρήκαν στον εξοδικαστικό συμβιβασμό. Οι επιβαφές θα συνεχιστούν σήμερα Πέμπτη. Αυτή είναι η εξέλιξη από τη διαπραγμάτευση. Καλά νέα νομίζω. Παρακαλώ. Εσείς ξέρετε. Καλά, ναι, νομίζω πρέπει να κλείσει η αξιολόγηση, να μπούμε στην ποσοτική χαλάρωση. Αν μπούμε, ναι. Έτσι, αν να μπούμε στην ποσοτική χαλάρωση, να αρχίσουν οι τράπεζες να έχουν λεφτά, να δανειοδοτήσουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, να αναπτυχθεί, να ανοίξουν δουλειές, να δουλέψουν οι άνεργοι που λέγαμε. Συνέντευξη του κόσμου που παρακολουθεί τη συνέντευξη είναι πάρα πολύ μεγάλη. Καλό είναι αυτό. Και είναι πολύ μεγάλο. Για πάμε στα χοντρά που λέτε και εσείς τώρα. Γιατί μέχρι τώρα. Για πάμε στα χοντρά. Πάμε τώρα στα χοντρά για το άλλο που υπάρχουν μια σειρά από παρεμβάσεις σχέση με τη φαρμακευτική δαπάνη. Και που γιατί μπλέκονται, ξέρετε, όλα ήταν ένα κουβάρι. Είναι η ιστορία με την Οβάρτης που βγήκε, ας πούμε, την οποία την ξεκινήσαν οι Αμερικάνοι. Όχι γιατί μισήσαν την Οβάρτης, αλλά γιατί την αγαπήσανε, αλλά γιατί προφανώς η Οβάρτης έφαγε μερίδιο αγοράς από δικές τους εταιρείες. Μέσω τρόπων παράνομων που, πώς το λένε, κατακτούσε τις αγορές στις οποίες ανοιγόταν. Ναι. Λοιπόν, τι έχει εδώ, είχαμε, κοιτάξτε τώρα. Εδώ υπάρχει ένα τεράστιο και διαχρονικό έγκλημα, διότι από τα 85 δις του μαύρου χρήματος του χώρου της υγείας, των υπερτιμολογήσεων, φαρμάκων, υλικών μέχρι και το 10 που μας είπατε, ναι. Μας και μετά συνεχίστηκε αυτό, κύριε Ηλιάτσο. Και μετά συνεχίστηκε. Απλά ο υπολογισμός των 85 δις που λέμε και μέχρι το 2010 είναι ότι στα 340 δις του χρέους, τα 85 είναι μαύρο χρήμα της υγείας. Και μετά υπάρχει αυτό. Και σήμερα υπάρχει. Και σήμερα υπάρχει. Και, και έχουμε κόψει μερικές πολύ μεγάλες μπουκές. Αν υπάρχει σήμερα, και με το νομοσχέδιο. Φυσικά και έχουμε. Φυσικά και έχουμε. Και έχουμε κόψει μερικές πολύ μεγάλες μπουκές. Και επειδή τώρα που ισορρόπησε το σύστημα μετά από αυτά που κάναμε, αρχίζουμε και ασχολούμαστε πιο εντατικά με αυτό το κομμάτι. Και με το νομοσχέδιο της Προμήθειας, το οποίο έχουμε έτοιμο και το επόμενο χρονικό διάστημα μετά από διαβούλευση θα ψηφιστεί, θα δώσουμε και το οριστικό χτύπημα σε αυτή την ιστορία. Το κύριε Γεωργιάδη, σας κατηγορεί ότι χτύπημα. Το 2015 δεν κάνατε τίποτα για τα φάρμακα. Ακούστε με τώρα. Το 2015 λοιπόν, δεν κάνατε απολύτως τίποτα λοιπόν, για τα φάρμακα. Να πάμε λίγο πίσω. Αυτό που λέει ο κύριος Γεωργιάδης είναι ένα πολύ μεγάλο ψέμα. Ναι. Διότι από το Γενάρη μέχρι τον Οκτώβρη, δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πω παραπάνω, ότι η χώρα ήταν στο χείλος του γκρεμού. Και όταν είχε μια κατάσταση στην οποία λόγω της οικονομικής ασφυξίας που είχαν επιβάλει οι δανειστές είχε τεράστιες ελλείψεις στο χώρο της υγείας, σε φάρμακα, σε υλικά, είχαμε καταφέρει να δώσουμε μέχρι το Σεπτέμβριο 300 εκατομμύρια ευρώ στα νοσοκομεία. Όταν ο κύριος Σαμαράς είχε προϋπολογίσει ότι θα έδινε 1,025 για όλο το 2015. Και εμείς από τον Οκτώβριο μέχρι τον Δεκέμβρη δώσαμε 885 εκατομμύρια, δηλαδή 150 εκατομμύρια παραπάνω από αυτά που είχε προβλέψει ο κ. Σαμαράς, και αυτά τα δώσαμε τους τελευταίους 3-4 μήνες. Και έτσι ισορρόπησε το σύστημα. Αλλιώς θα είχε γκρεμιστεί το σύμπαν. Όταν κάτσαμε τον Οκτώβριο μαζί με τον Ανδρέα τον Τζαφό σε εκείνες τις καρέκλες, είχε ένα σύστημα που ήταν σαν τα συναρμολογούμενα τα Λέγκο που του φεύγανε κομμάτια.
Αλλά αυτή τη στιγμή δεν έχει καμία σχέση η κατάσταση του Οκτώβρου του 2015 με το Φλεβάρι του 2017. Δηλαδή είναι σε καλή κατάσταση πω, σήμερα τα, είναι σε πολύ, τα νοσοκομεία, είναι σε τα δημόσια, πολύ, είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση από αυτή που ήταν πριν. Γιατί κάναμε δύο πολύ μεγάλα πράγματα. Εδώ ο κύριος Μηγιανάκος, ναι, πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, σας κατηγορεί για διάφορα πράγματα. Ναι, δεν κάνει και ο Guardian, που έγραψε ένα αναλυτικό ρεπορτάζ για την κατάσταση της υγείας στην Ελλάδα, μιλάει για διάλυση της υγείας στην Ελλάδα, ότι στο όνομα, λέει ο κύριος Γιαννάκος, στο όνομα των σκληρών δημοσιονομικών στόχων, άνθρωποι που σε διαφορετική περίπτωση θα μπορούσαν να ζήσουν, πεθαίνουν για να συμπληρώσει τα νοσοκομεία μας, τα ελληνικά νοσοκομεία, έχουν γίνει, λέει, σήμερα επικίνδυνες ζώνες. Παρακαλώ. Το μόνο που κρύβει ο κύριος Γιαννάκος είναι ότι αυτή η έκθεση του Guardian αφορά την περίοδο, η επιστημονική έκθεση που αναφέρει τον Guardian αφορά την περίοδο 2012-2014. Αφορά το διάστημα 11-12. Έχετε δίκιο σε αυτό. Το ξέρω. Αλλά αναφέρεται. Εγώ το ξέρω, λέει, αλλά τα κανάλια, ότι έκτοτε η κατάσταση έχει επιδειγματιστεί. Αλλά τα κανάλια δεν το είπαν. Όχι. Το κρύψαν αυτό, ότι αφορά το 11-12. Σαφέστα και το κρύψαν. Ότι αφορά αυτή η έκθεση το 2011-12. Λοιπόν, ακούστε με, για να μιλάμε στοιχεία. Μισό λεπτό, θα σας ζητήσω την υπομονή σας για 30 δευτερόλεπτα. Και θα σας αφήσω να τοποθετηθείτε. Βεβαίως θα τα πείτε όλα. Σας έχω καταπιέσει καθόλου. Όχι. Και σας δίνω πάρα πολύ χρόνο και μιλάτε. Όχι. Απολύτως. Λέει λοιπόν, και σύμφωνα με ο κύριος Γιαννάκος, λέει ότι σε 40 ασθενείς αντιστοιχεί μόνο μία νοσοκόμα. Και οι περικοπές είναι τόσο μεγάλες, ώστε σε μονάδες εντατικής θεραπείας έχουν χαθεί 150 κλίνες. Συχνά οι ασθενείς καπλώνουν σε κρεβάτια που δεν έχουν απολυμανθεί. Το προσωπικό είναι τόσο καταπονημένο που δεν έχει χρόνο να πλύνει τα χέρια του. Και συχνά ούτως ή άλλως δεν υπάρχει αντισηπτικό σαπούνι. Στο δημοσίευμα του Guardian αναφέρεται ότι η οικονομική κρίση έχει χτυπήσει το σύστημα υγείας περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο τομέα στην Ελλάδα. Ναι. Παρακαλώ. Λοιπόν, ακούστε με τώρα για να μιλήσουμε λίγο σοβαρά και όχι με τις μπούρδες που λέει ο κ. Γιαννάκος. Λοιπόν. Ένα-ένα. Πρώτον, από το 2000, συγκρίνοντας με την 1η-1η του 2015, το σύστημα έχει ενισχυθεί με χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό, δηλαδή από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, με 300 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Και το 2015 και το 2016. Δεύτερο, αλλάξαμε στη διαπραγμάτευση τα δημοσιονομικά όρια σε σχέση με το όριο αγορών, το τι μπορούν να αγοράσουν δηλαδή κάθε χρόνο τα δημόσια νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας της χώρας, αθρηστικά περίπου 1 δις για την τριετία το 2016-2017-2018, σε σχέση με αυτό που είχαν συμφωνήσει οι προηγούμενοι. Γι' αυτό το λόγο έχουν αναπνεύσει και τα νοσοκομεία. Δεύτερο, για πρώτη φορά στην ιστορία της χώρας μετά τη μεταπολίτευση, κατορθώσαμε να δώσει ο ΕΟΠΗ, δηλαδή το ένα και ενιαίο πλέον ασφαλιστικό ταμείο, σε 1 χρόνο στα δημόσια νοσοκομεία της χώρας 530 εκατομμύρια ευρώ. Όταν τις εποχές των... Πραγματικό χρήμα είναι αυτό. Αυτό είναι πραγματικό χρήμα. Όχι πίστοση. Έδωσε 530 εκατομμύρια ευρώ. Όταν τις εποχές των χρυσών Αγελάδων, τότε που δεν ήταν τα σκυλιά με τα λουκάνικα, τότε που δεν είχαμε αυτή την ανεργία, τότε που τα ταμεία είχαν χρήματα και στους κλάδους των συντάξεων και στους κλάδους της ασφάλισης και δεν τα έχει κουρέψει με το PSI ο κ. Βεντζέλος, στην καλύτερη περίπτωση έδινε τα ασφαλιστικά ταμεία, δίνανε 150 με 180 εκατομμύρια ευρώ το ανώτερο. Όλα μαζί τα ασφαλιστικά ταμεία. Φέτος, χρονιά κρίσης, χρονιά μνημονίου, χρονιά επιτροπίας, με αναδιανομή την οποία κάναμε εμείς, ακριβώς γιατί πήγαν και καλύτερα οι ασφαλιστικές εισφορές και οι εισπράξεις τους, παρά τα όσα κράζουν και λένε οι διάφοροι, κάναμε μια τεράστια μετατόπιση πόρων 530 εκατομμυρίων ευρώ προς το Δημόσιο Σύστημα Υγείας. Αυτό, κύριε Λιάτσο, οδήγησε μαζί και με τη δόση του ληξιπροθέσμου που πήραμε, ναι, και την οποία τη δώσαμε στην αγορά όσο πιο γρήγορα γινότανε, οδήγησε από 935 εκατομμύρια χρέος των νοσοκομείων 31-12 του 2015 σε 35 εκατομμύρια πλεόνασμα 31-12 του 2016. Αυτά είναι πραγματικά στοιχεία, δεν τα λένε τα κανάλια, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν υπάρχουν ελλείψεις με τον τρόπο που υπήρχαν το πρώτο εξάμεινο του 2015 στα νοσοκομεία, όταν όντως είχαμε... Άριστα το 2010 πώς θα βαθμολογούσατε εσείς σήμερα την εικόνα των δημόσιων... 7, αλλά ξεκινάει από το 3.
Τόσο τη βαθμολογώ. Ξεκινήσατε από το 3 ναι. Και αν πάνω στιγμή, θα βάζατε 7 στα 10. Στιγμή θα βάζα 7, ναι. 7 στα 10. Πάμε παρακάτω τώρα. Γιατί καταρχήν ακούσαμε. Αν υπάρχουν ελλείψεις, Εμείς αυτό που κάναμε. Ότι υπάρχουν γιατροί, δεν υπάρχουν γιατροί σε δεκάδες περιοχές της χώρας. Ακούστε με. Παρακαλώ. Θα απαντήσω σε αυτό και με στοιχεία. Λοιπόν, απαντήσετε, ναι. Και εγώ έχω συγκεκριμένες πόλεις. Και εγώ συγκεκριμένες απαντήσεις. Παρακαλώ. Λοιπόν, εμείς εδώ και ένα χρόνο κάναμε αυτό που λέμε στη χειρουργική damage control surgery. Δηλαδή επιχείρηση ανάταξης του πολυτραυματία. Το σταθεροποιήσαμε. Και τώρα αρχίζουμε την αποκατάσταση και το χτίσιμο. Η δεύτερη μεγάλη παρέμβαση την οποία κάναμε, κύριε Λιάτσο, ήταν η ενίσχυση των νοσοκομείων με προσωπικό. Και η ενίσχυση των νοσοκομείων με προσωπικό αυτή τη στιγμή, και θα μιλήσω με νούμερα και θα ήθελα πάρα πολύ να τα ακούσετε προσεκτικά. Σας ακούμε, προσεκτικά σας ακούμε. Από τον Οκτώβρη του 2015 μέχρι σήμερα έχουν αναλάβει υπηρεσία στα νοσοκομεία της χώρας οι κάτοθοι 1.383 επικουρικοί γιατροί, οι οποίοι διορίστηκαν από τον Οκτώβριο του 2015 και μετά. Μόνιμοι γιατροί από παλιές προκηρύξεις 250. Από νέες προκηρύξεις 30, που έχουν αρχίσει και φτάνουν στο Υπουργείο τώρα. Από την πρώτη προκήρυξη μόνιμου προσωπικού στα νοσοκομεία, τη λεγόμενη 4K και 5K που είχε προκηρυχτεί πέρυσι, 850 άτομα. Από το κελπνό για τις ΜΕΘ, 215 νοσηλεύτριες και 62 γιατροί, 277 το σύνολο. Επικουρικό άλλο προσωπικό νοσοκομείο που προκηρύχθηκε το Μάιο του 2016, 450 άτομα. Στο ΕΚΑΒ 186 μόνιμοι. Στη Σαντορίνη, το νοσοκομείο Σαντορίνης που άνοιξε μέσω ΑΕΜΗ, αρθριστικά 130 άτομα. Συνυπολογίστε 884 επικουρικούς γιατρούς και 500 περίπου άτομα επικουρικό υπόλοιπο προσωπικό νοσοκομείο που υπήρχε από το παρελθόν, το οποίο του έχουμε δώσει διαδοχικές παρατάσεις μέχρι το Σεπτέμβριο του 2017. Επίσης, 700 άτομα από το διοικητικό προσωπικό από το διαγωνισμό του ΑΣΕΠ του 98 και 2.000 άτομα μέχρι στιγμής από την προκήρυξη του ΟΑΕΒ με το 12μηνο πρόγραμμα, με πλήρεις αμοιβές, με κυκλικό ωράριο, με αμοιβή υπεροριακής εργασίας και πλήρη εργασιακά δικαιώματα από το πρόγραμμα των 65 εκατομμυρίων ευρώ του ΟΑΕΒ. Όλα αυτά συμποσούνται, κύριε Ελιάτσο, σε 6.256 άτομα που ανέλαβαν υπηρεσία μέχρι στιγμής από τον Οκτώβριο του 2015 μέχρι σήμερα. Προσέξτε τώρα. Μάλιστα. Σε εξέλιξη, με ολοκληρωμένη τη διαδικασία δηλαδή και την επιλογή, και οι οποίοι όμως δεν έχουν αναλάβει ακόμα γιατί είναι σε κάποια φάση διορισμού, είναι άλλα 4.340 άτομα, τα οποία είναι 50 από την 4K 5K, 120 από το λοιπό επικουρικό προσωπικό, 690 από τους κυλιόμενους πίνακες μόνιμο προσωπικό της 4K 5K, 730 από τους μόνιμους γιατρούς που έχουν ολοκληρωθεί οι προκηρύξεις. Έχουν φτάσει περίπου 250 στο Υπουργείο. Από το ΑΣΕΠ του 98, 250 άτομα. Ναι. Από το ΚΕΛΠΝΟ για το προσφυγικό, το πρόγραμμα που πήραμε από το ΑΜΙΘ, που αφορά την υγειονομική υποστήριξη προσφύγων και μεταναστών στις δομές φιλοξενίας, είναι 500 άτομα που αποδέχτηκαν τελικά σε μια προκήρυξη 800. Και από παλιές προκήρυξεις γιατρών, 160 άτομα και οι 1.150 που μένουν από τον ΑΕΔ που έχουν επιλεγεί μέχρι στιγμή. Κύριε Γιαννάκος, γιατί σας κατηγορεί? Γιατί είναι ψεύτης. Λοιπόν, είναι ψεύτης. Και γιατί είναι υπηρέτης του παλαιού πελατειακού πολιτικού συστήματος. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Δεν τελειώσαμε. Ακούστε με. Κάνει και ο κόσμος. Λοιπόν, έχουμε 6.000. Ακούστε, μην κάνετε αναλυτική. Όχι, πρέπει να κάνω αναλυτική. Γιατί λένε τόσα ψέματα που μόνο με την αναλυτική απάντηση μπορεί να τα απαντήσει. Λοιπόν, έχουμε 6.256 που έχουν αναλάβει. 4.340 με ολοκληρωμένες διαδικασίες που αναλαμβάνουν. Κάθε μέρα αναλαμβάνουν κάποιοι. Δηλαδή αύριο θα είναι άλλα τα νούμερα από αυτά που σας λέω. Επίσης, έχουν προκηρυχτεί και έληξε η προκήρυξη, αλλά δεν έχει γίνει επιλογή, 1.666 άτομα μόνιμο προσωπικό, η 7K, αυτή που έληξε πριν από μερικές μέρες, και 93 άτομα στο ΕΚΑΒ. Αυτά είναι 1.759. Και προκηρύσσονται, έχοντας πράξη Υπουργικού Συμβουλίου ΠΙΣ, 2.000 μόνιμοι γιατροί φέτος το 2017,
185,45 του κερδών που προκηρύχτηκαν προχτές για τις υπόλοιπες θέσεις του ΣΜΕΠ, 300 άτομα μόνιμο προσωπικό υπόλοιπο από την 7K, οι οποίοι αφορούν κυρίως τεχνικό προσωπικό στα νοσοκομεία. Υπάρχουν 850 που θα επαναπροκηρυχτούν από τον ΑΕΔ που δεν καλύφθηκαν γιατί δεν υπήρχαν με το 12μηνο ανεργία και, περίπου, και άλλα 40 άτομα από το ΕΚΑΒ. Λοιπόν. Αυτή λοιπόν, αυτή είναι τρία. Δεν τελειώσαμε. Όχι, δεν διαβάζω. Τελεία θα βάλω. Όχι, να κάνω τον αντίλογο. Τελεία θα βάλω, να τελειώσω. 3.420 λοιπόν είναι αυτοί που θα προκηρυχτούν και προκηρύσουν το επόμενο διάστημα. Και υπάρχει και η ομάδα των 3.100 με χρηματοδότηση 140 εκατομμύρια ευρώ από το ΕΣΠΑ για τις τοπικές μονάδες υγείας με την έναρξη της πρωτοβάθμιας. Ναι. Ξεκινάμε ταυτόχρονα που πάμε για 65 πόλεις με 270 τοπικές μονάδες υγείας που θα καλύψουν 2.300.000 αστικού πληθυσμού. Αυτές θα αρχίσουν να προκηρύσσονται από το Μάιο-Ιούνιο και μετά. Όλο αυτό το πράγμα, κύριε Λιάτσο, αρθρίζεται σε 18.875 άτομα. Τέτοια ένεση προσωπικού το σύστημα υγείας έχει να δει από τη δεκαετία του 80. Μάλιστα. Επειδή ακριβώς ανέλαβαν αυτοί οι 6.000 και έρχονται και οι άλλοι 4 και όλοι οι υπόλοιποι, γι' αυτό έχει ισορροπήσει το σύστημα σήμερα. Λοιπόν, γι' αυτό έχει ισορροπήσει το σύστημα. Τα ακούσαμε σήμερα. Με πολύ προσοχή. Λοιπόν, αυτή είναι η πραγματικότητα. Και τώρα, να πω τώρα και μια άλλη κουβέντα, όχι μισό λεπτό για τις μονάδες. Γιατί πρέπει να πω κάποια πράγματα. Έτσι. Παραλάβαμε ανοιχτά κρεβάτια 438. Η Νέα Δημοκρατία είχε φτάσει 474. Το πικ της χώρας, με δήλωση και του κυρίου Γεωργιάδη παλιότερα, την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων ήταν 510. Αυτή τη στιγμή ξέρετε πόσα είναι, κύριε Λιάτσο. Είναι 564 ανοιχτά. Σοφία μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ποιος το λέει αυτό? Ποιος συνάδελφός σας σε ποιο κανάλι το λέει αυτό? Αυτή τη στιγμή είμαστε με 564 μεθ ενηλίκων, έτσι, ανοιχτά στη χώρα. Και με την υπόλοιπη, με την προκήρυξη που βγαίνει τώρα, θα ανοίξουν άλλα 60 και με τις μόνιμες προσλήψεις έχουμε σκοπό τα 650 που υπάρχουν συνολικά να τα ανοίξουμε μέχρι το τέλος του 17. Ποιος έχει πει από τους συναδέλφους σας, γιατί αυτό είναι, γι' αυτό μιλάω για βοθροκάναλα, κύριε Λιάτσο, ποιος έχει πει ότι όταν έχουμε παραλάβει 438 και αυτή τη στιγμή λειτουργούν 564, ποιος το έχει πει από τους συναδέλφους σας? Ακούστε με τώρα. Έτσι. Λοιπόν, ακούστε με να σας πω και εγώ μερικά πράγματα από γιατί, το ρεπορτάζ. Θυμάστε, παρακαλώ πολύ. Θυμάστε να, όχι, πω μια άλλη, όχι, όχι. Να πω μια άλλη ψευτιά. Ναι. Να πω μια άλλη ψευτιά. Πείτε, θυμάστε το χαμό που έγινε με την γρήπη. Θυμάστε, ναι, αλλά ξέρετε κάτι. Αυτά τα οποία λένε οι άλλοι, ναι, τα λένε κάθε μέρα στα κανάλια. Αυτά που λέω εγώ δεν τα λένε, διότι, κοιτάξτε, θυμάστε τι έγινε πριν από λίγο καιρό με τη γρήπη. Ή να σας θυμίσω κάτι χειρότερο. Θυμάστε τι έγινε το καλοκαίρι με την ελονοσία. Το θυμάστε? Γιατί τα λέτε αυτά? Που είχε βγει. Γιατί τα λέτε? Γιατί το τι έγινε στο τέλος δεν το είπε κανείς σας. Πείτε μας. Έτσι. Πείτε. Θυμάστε που βγήκε ο κύριος Πατούλης και διάφοροι άλλοι και λέγανε ελονοσία κάτω, έχουμε κρούσματα, κινδυνεύουμε, θα υπάρξει νέα επιδημία κτλ. Κτλ. Σημειώνω ότι το 2012 είχαν εμφανιστεί 40 κρούσματα στον Ευρώτα. 44. Στην κοιλάδα του Ευρώτα. Ναι, ελονοσίας, βέβαια. Νέα κρούσματα. Που ήταν και από μετανάστες και, και νέα κρούσματα κτλ. Λοιπόν, και τότε ο δήμαρχος του Ευρώτα έτρεχε μοναχός του για να τα καλύψει τότε. Λοιπόν, εμφανίστηκαν λοιπόν 1-2 κρούσματα τότε. Πόσος ήταν ο συνολικός αριθμός κρούσματων και με τη δουλειά που έκανε και το Κελπνό? Γιατί το Κελπνό, ναι, πέρα από αυτά, είχε ένα εξαιρετικό επιστημονικό προσωπικό στην επιδημιολογική επιτήρηση. Για να βάζουμε όλα τα πράγματα στη θέση του. Έτσι. Λοιπόν, πόσα ήταν τα κρούσματα της ελονοσίας που είχαμε φέτος, κύριε Λιάτσο? Και ποιο κανάλι το είπε αυτό, από τα οποία βγαίνανε και βάζανε με πηχιαίους τίτλους τις δηλώσεις του κύριου Πατούλη, κινδυνεύουμε από ελονοσία? Πόσο ήταν το νούμερο? 4. 4 περιστατικά είχαμε το 16. Θέλω να μιλήσουμε για τις ελλείψεις που υπάρχουν και καταγράφονται, λοιπόν, από τον ρεπορτάζ. Να πούμε και για τη γρήπη, θα μια κουβέντα. Να πούμε και μια κουβέντα. Θα με αφήσετε να μιλήσω μετά, δεν θα με διακόψετε, γιατί μιλάτε 20 λεπτά χωρίς διακοπή. Να πούμε και μια κουβέντα για τη γρήπη, κύριε Λιάτσο. Θυμάστε ότι λέγανε ότι χάνονται ζωές, κάνουν, μπήκουν κτλ. Στο 1/3 από πέρυσι είναι η απώλεια των ανθρώπινων ζώων, κύριε Λιάτσο. Και ξέρετε ποιος είναι ο βασικός λόγος? Δεν είναι μόνο τα κρεβάτια τα παραπάνω που έχουμε φέτος σχέση με πέρυσι. Είναι γιατί φέτος εμβολιάστηκε
και βγαίνουν και τολμάνε και μιλάνε για ελλείψεις εμβολίων αντιγρυπικών, όταν πέρυσι εμβολιάστηκε 1.200.000 πληθυσμός και φέτος εμβολιάστηκε 1.800.000 πληθυσμός από τις ευπαθείς ομάδες. Μάλιστα. Και γι' αυτό δεν είχαμε και έκρηξη το μεγάλο αριθμό όπως είχαμε στα προηγούμενα χρόνια. Ακριβώς. Αυτό το έχει πει κανείς συναδελφός σας. Χωρίς παιδίατρο, ξάνθη, Κεφαλονιά, Λασίθι, Έδεσα, Περιστέρη, Καλυθέα, δεν έχουν μονάδες παιδί. Προκυρήσονται. 4 στις 10 δομές του πρωτοβάθμιου εθνικού δικτύου το παιδί είναι εκτός λειτουργίας, όπως καταγγέλουν οι εκπρόσωποι της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Επιστημονικού Υγειονομικού Προσωπικού του πρώην ΙΚΑ και ΝΙΝΕ ΟΠΗ, τα πρώην πολυιατρία του ΙΚΑ και όλες οι δημόσιες δομές της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας αδυνατούν να ανταποκριθούν στον ουσιαστικό ρόλο τους, διότι δεν διαθέτουν προσωπικό ή εξοπλισμό, είναι παροπλισμένα και τα εργαστήρια του παιδί, είναι ενδεικτικό. Συγγνώμη, αυτά τα πει στον κύριο Γιουλιάδη. Ακούστε με τώρα. Γιατί με αφήνετε. Για τον εξής λόγο. Εγώ σας άκουσα να πείτε τη δική σας αλήθεια. Αυτή είναι. Όχι, επιτρέψετε να πω και εγώ τα στοιχεία. Ναι, αυτό δεν είναι αλήθεια που λέτε. Αυτό είναι τα κενά που υπήρξαν μετά τις 2.500 απολύσεις του κυρίου Γεωργιάδη. Αφού το διαβάσατε. Μα τι μου λέτε τώρα. Αφού το διαβάσατε. Ότι έδιωξε 2.500 άτομο Γεωργιάδη. Αυτά είναι. Αυτά είναι. Λοιπόν, είναι. Αυτά είναι τα 2.500 άτομα που έδιωξε. Είναι, οι παροπλισμένα είναι και τα εργαστήρια του παιδί. Είναι ενδεικτικό το 95% των παραπληκτικών για εξετάσεις που εκδίδονται από τους γιατρούς για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΗ εκτελούνται σε ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα. Τι λέτε. Και μόλις το 5% στις δημόσιες δομές του παιδί. Περιμένετε να τελειώσω. Κάντε υπομονή. Σε πολλές περιοχές της χώρας καταγράφεται υγειονομική εγκατάλειψη με την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας να διαφορεί για τις δύσκολες συνθήκες που βιώνουν τόσο οι πολίτες που δεν βρίσκουν γιατρό, όσο και οι λίγοι επαγγελματίες υγείας που καλούν να παρέχουν υπηρεσίες σε πολύ μεγάλο βαθμό ασθενών. Όπως ανέβρε ο πρόεδρος της ΠΟΣΕΙΠ, ο κύριος Ψυχάρης, Παναγιώτης Ψυχάρης, δεκάδες περιοχές βρίσκονται χωρίς γιατρούς, ούτε εντός του παιδί, ούτε σε εμβεβλημένους. Στην Ξάνθη, για παράδειγμα, υπάρχουν μόλις 2 γιατροί, ένας ακτινολόγος και ένας οδοντίατρος. Από τους 45 γιατρούς που απασχολούνταν στις δομές του παιδί Ξάνθης, έχουν μείνει 8. Ο νομός δεν έχει παιδίατρο, πνευμονολόγο, νευρολόγο, ψυχίατρο. Στην Κεφαλονιά το δημόσιο σύστημα υγείας δεν διαθέτει νευρολόγο και παιδίατρο. Ο νομός Λασιθίου το ίδιο. Στην Έδεσα δεν υπάρχει ούτε παιδίατρος ούτε παθολόγος. Στον Έβρο δεν υπάρχει παθολόγος, παιδίατρος, οφθαλμίατρος. Στις μονάδες πρωτοβάθμιας. Πείτε το αυτό. Το είπα. Όχι στα νοσοκομεία. Το είπα. Στις μονάδες πρωτοβάθμιας. Στην Κυρκή οι πολίτες αναζητούν αποκλειστικά ιδιώτες καρδιολόγους, παιδίατρους, οφθαλμίατρους. Mm-hmm. Στην ατυχή περιοχές όπως η Δραπετσόνα, το Περιστέρι, η Καλυθέα. Έχουν μείνει χωρίς μονάδες του παιδί, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την επιβάρηση των δημοσίων νοσοκομείων και την ταλαιπωρία των πολιτών που χρειάζονται πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Από τους 5.000 γιατρούς που απασχολούνταν στο παιδί το 2014, σήμερα απασχολούνται λιγότερα από τους μισούς, περίπου 2.300 γιατροί. Οι άλλοι αποχώρησαν επί Υπουργείας Γεωργιάδη, όταν κλήθηκαν για να επιλέξουν μεταξύ πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και ιδιωτικού γιατρίου. Mm-hmm. Και από τους 2.000. Ναι, εγώ δεν λέω ότι λέει ο Γεωργιάδης και τα λέω, εγώ λέω ότι λέει το ρεπορτάζ. Όχι, δεν. Και μόνο που αυτό το ρεπορτάζ. Να μην ταλαιπωρείται ο πολίτης στα νοσοκομεία. Και εμάς αυτό μας ενδιαφέρει. Ναι, γι' αυτό τα συζητάμε και τα άλλο παιδί, άλλο νοσοκομεία. Σας και εδώ γκρεμιζότανε, εδώ είναι σαφές ότι το. Από τον Οκτώβριο του 2015 και όλο το 2016 ρίξαμε ένα πολύ μεγάλο βάρος στην ενίσχυση των νοσοκομείων. Μάλιστα. Γιατί αν κατέρεαν και τα νοσοκομεία, είχε καταρρεύσει το δημόσιο σύστημα υγείας της χώρας. Επειδή και η συντριπτική πλειοψηφία των διορισμών που είπα πριν κατευθύνθηκε στα νοσοκομεία. Όμως κατευθύνθηκε ένας αριθμός και επικουρικών γιατρών και μόνιμων γιατρών και σε μονάδες πρωτοβάθμιας. Είτε κέντρα υγείας επαρχιακού, είτε μονάδες παιδί του κέντρου. Αυτό έχει γίνει. Η αόρατα κενά που περιγράφεται είναι το αποτέλεσμα αυτών που έκανε ο κ. Γεωργιάδης το 2014. Θα σας διαβάσω ένα μήνυμα. Το καταλάβατε αυτό το που λέω. Το κατάλαβα πολύ. Μπράβο. Αυτό λοιπόν το ρεπορτάζ ισχύει από το 2014. Και εμείς είπαμε, και τώρα αυτό που σας διάβασα στο τέλος, αλλά δεν τα ακούσατε, οι 3.100 άνθρωποι, οι 3.100, είναι για την πρωτοβάθμια την οποία θέλουμε να κάνουμε και που εξασφαλίσαμε τη χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ και που στο τέλος του προγράμματος εννοείται ότι θα την αναλάβει ο κρατικός προϋπολογισμός. Όπως επίσης και από τους 2.000 μόνιμους γιατρούς που φέτος θα προκηρυχτούν, περίπου 400 άτομα θα κατευθυνθούν σε μονάδες παιδί με ειδικότητες. Γιατί έφυγαν πάρα πολλές ειδικότητες με αυτό που έκανε ο κ. Σπυρόπουλος.
κάνει μια ερώτηση. Μας βλέπει και στέλνει το εξής mail. Γιατί τα νοσοκομεία είναι μέσα στη Βρώμα, γιατί δεν έχουν γάζες και ράματα. Δεν ισχύει αυτό. Γιατί... Είναι ψέμα. Θα μου επιτρέψει. Δεν ισχύει. Μα τώρα τι να απαντάω. Δεν έχει γάζες και ράματα. Ας τελειώσει αυτό το παραμυθάκι, κύριε Λιάτσο. Τα νοσοκομεία δεν είχαν γάζες και ράματα πριν από ένα χρόνο. Όχι τώρα. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα αυτή τη στιγμή και μην το επαναλαμβάνετε στο ρεπορτάζ. Γιατί Επιπολάκη λέει. Δεν υπάρχει αυτό το ρεπορτάζ. Είναι μήνυμα τηλεθεατή. Ναι, να μην τα διαβάζω τα μηνύματα. Να ακούστε με. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Γιατί Επιπολάκη οι τιμές των φαρμάκων της Νοβάρτης αυξήθηκαν διαμαγείας, λέει. Όχι. Απαντήστε σε αυτό. Για ελάτε τώρα. Α, μπράβο, απαντήστε. Λοιπόν, τιμές φαρμάκων Νοβάρτης διαμαγείας επί Ξανθού και Πολάκη δεν αυξήθηκαν. Αυτό το οποίο έγινε και που ήταν το δεύτερο πράγμα το οποίο είπα στον κύριο Γεωργιάδη χθες ήταν το εξής. Τι είναι είπατε ο... για τα φαρμάκια τώρα. Ναι. Διότι δυστυχώς δεν τα ξέρει κανείς από την κοιλιά της μάνας του και οι παλιοί κλέφτες είναι αριστοτέχνες στο κρύψιμο. Είναι αριστοτέχνες στο κρύψιμο. Ναι. Υπάρχει το εξής. Στην Ελλάδα μέχρι το 2010 η τιμολόγηση των φαρμάκων γινόταν στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Εκεί υπάρχει μια μαύρη τρύπα. Δεν υπήρχε τίποτα. Όταν λέμε τίποτα, δεν υπήρχε κανένα θεσμικό καθεστώς. Υπήρχε μια πληροφορία ότι παίρνουμε τις τρεις χαμηλότερες τιμές υποτίθεται της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς να έχουν μηχανισμό για να αντλούν αυτές τις τιμές και βγάζαμε τις τιμές των φαρμάκων εδώ. Γι' αυτό υπήρξε και αυτό το γλέντι και έφτασε η φαρμακευτική δαπάνη να είναι στα 9 δις ευρώ το 2009. Όταν πέρασε στο Υπουργείο Υγείας επί Λοβέρδου, η κυρίας Ξενογιανακοπούλου και μετά επί Λοβέρδου πέρασε η τιμολόγηση στο Υπουργείο Υγείας, άρχισε να φτιάχνεται μια επιτροπή στο ΝΕΟΦ, η οποία άρχισε να αποκτά πρόσβαση σε βάση δεδομένων, επίσημες βάσεις δεδομένων, για να αντλεί τις τρεις χαμηλότερες τιμές. Δυστυχώς δεν αντλούσαμε τις τρεις χαμηλότερες τιμές, αντλούσαμε τιμές κυρίως από τρεις χώρες. Από Γερμανία, Αγγλία και Ελβετία, που είναι χώρες με υψηλή τιμή, άρα ο μέσος όρος των τριών χωρών με υψηλή τιμή, είναι ψηλή τιμή και για εδώ και που μόλις παίρναμε εμείς τιμή έπαιρναν άλλες 55 χώρες. Γι' αυτό η τέταρτη χώρα που φέρανε να τιμολογήσουν οι φαρμακοβιομήχανοι ήταν η δικιά μας. Γιατί με βάση τη δική μας τιμή έπαιρναν τιμή από τη Βραζιλία μέχρι δεν ξέρω και εγώ πού αλλού. Άρα μια ψηλή τιμή εδώ είχε αποτέλεσμα και σε άλλες χώρες. Το πρώτο έγκλημα που έκαναν όλοι από το Υπουργείο Ανάπτυξης, τον κύριο Λοβέρδο, τον κύριο Βορύδη, τον κύριο Γεωργιάδη, τον κύριο Σαλμά, ήταν ότι ποτέ τους δεν διαπραγματεύτηκαν. Τι να διαπραγματευτούν, αυτό που έκαναν όλοι οι ασφαλιστικοί οργανισμοί στην Ευρώπη. Οι Γερμανοί δηλαδή, αν ένα φάρμακο πάρει τιμή 100 ευρώ, δεν το πληρώνει ο ΕΟΠΗ τους 100 ευρώ, το πληρώνει 20 ή 30. Κάνει συμφωνία και σου λέει, κοίταξε, εγώ είμαι ο μεγάλος αγοραστής, εγώ είμαι το μονοψώνιο. Εγώ, από μένα θα πάρεις το 99% των χρημάτων. Επί Πολάκη και Ξανθού έχουν λοιπόν, πέσει καθόλου οι τιμές των φαρμάκων. Φυσικά και έχουν πέσει. Ακούστε με τώρα, ακούστε με τώρα για να τα πούμε όλα, γιατί εδώ είναι... Ναι, αλλά είναι έχω τρία λεπτά μόνο. Θα πω λοιπόν το εξής. Είναι και τέσσερα λεπτά. Ο κύριος Γεωργιάδης, θα κάνουμε πέντε. Δεν γίνεται, ο κύριος Γεωργιάδης λοιπόν, 10 μέρες πριν φύγει, περνάει μια υπουργική απόφαση στην οποία καταργεί τη λεγόμενη ειδική χονδρική τιμή. Τι ήταν αυτό? Η ειδική χονδρική τιμή ήταν μια τιμή από την οποία υπολογιζόταν προσθέτοντας το κέρδος του φαρμακοποιού. Και το ΦΠΑ υπολογιζόταν η λιανική τιμή των φαρμάκων που αποζημίωνε ο ΕΟΠΗ στα φαρμακεία. Για ποια κατηγορία φαρμάκων? Τα ΦΙΚ, τα λεγόμενα φάρμακα υψηλού κόστους. Ναι. Τα οποία πουλιόταν και στα νοσοκομεία και σε τα φαρμακεία. Αυτή η ειδική χονδρική τιμή ήταν περίπου στο ύψος της νοσοκομιακής, που ήταν 13% φτηνότερη από την κανονική χονδρική τιμή. Τι κάνει λοιπόν ο κ. Γεωργιάδης 10 μέρες πριν φύγει? Κάνει το εξής. Καταργεί την ειδική χονδρική τιμή και λέει ότι στα φαρμακεία θα πουλιώνται με τη χονδρική τιμή συν το κέρδος του φαρμακοποιού συν το ΦΠΑ. Αυτό σήμαινε μεσοσταθμικά 11% αύξηση, επιβάρυνση του ΕΟΠΗ δηλαδή, σε φάρμακα τα οποία πουλιόταν στα φαρμακεία και αποζημίωνε ο ΕΟΠΗ. Δηλαδή, εδώ έχω μια σειρά φαρμάκων της Νοβάρτης. Και τέτοια είναι φάρμακα και άλλων εταιριών. Είναι το Τζιλένια, είναι το Αφίνιτορ, είναι πώς το λένε, το Myfortic, είναι το Εξέιν, είναι το Σέρτικαν, είναι το Γκλίβεκ, όπου φαίνεται από 1597 πηγαίνει 1726. Από 2113 2341. Αυτό 10 μέρες πριν φύγει ο κύριος Γεωργιάδης. Εκτινάχτηκαν 11% οι λιανικές τιμές ακριβών φαρμάκων που αποζημίωνε ο ΕΟΠΗ στα φαρμακεία. Αυτό έγινε.
Αυτό έγινε τότε. Τώρα, με εσάς τι έγινε. Προσέξτε. Εμείς τώρα τι κάναμε. Εσείς τα ρίξατε, τα φάρμακα. Εμείς, κοιτάξτε, εμείς έχουμε αρχίσει να ασχολιόμαστε με αυτή την ιστορία στο βάθος της, εδώ και λίγο χρονικό διάστημα. Μα, άρα δεν τα ρίξατε. Αυτό το οποίο κάναμε. Άρα ακούστε, δεν τα ρίξατε. Ακούστε με. Εφόσον αρχίσατε να ασχολιόμαστε τώρα. Ναι, ακούστε. Ναι, γιατί πρώτα πρέπει να ισορροπήσει το σύστημα και μετά να πας παρακάτω. Άρα επί δύο χρόνια τα φάρμακα παραμένουν υψηλά. Λοιπόν, ακούστε με τώρα. Επί δύο χρόνια. Υπάρχει. Δεν καταλαβαίνετε όμως. Πριν αναλάβει ο ΣΥΡΙΖΑ, υπήρξε μια εκτείναξη της τιμής των φαρμάκων μέσω της κατάργησης. Ναι, μόνο που αυτό το βρήκαμε, ξέρετε, εδώ και λίγο καιρό. Αυτό ήταν κρυμμένο. Αυτό που λέω τώρα ήταν κρυμμένο. Ήταν κρυμμένο. Βεβαίως. Αυτό που λέω τώρα ήταν κρυμμένο. Το ανακαλύψαμε εδώ και λίγο καιρό. Τώρα. Φυσικά. Και επίσης, εμείς συγκροτήσαμε Επιτροπή Διαπραγμάτευσης. Και αυτή τη στιγμή, ας πούμε, για τα φάρμακα. Σε πόσο καιρό θα αρχίσετε να μειώνετε τα φάρμακα? Εφόσον το βρήκατε τώρα και το έχετε εντοπίσει, που λέτε. Θέλει... Σε πόσο χρόνο, κοιτάξτε, κύριε υπάρχει, Υπουργέ. Υπάρχει ήδη ότι έχει ετοιμαστεί και έχει συμφωνηθεί και με τους θεσμούς εταίρους συνεταίρους μια σειρά από συγκεκριμένες ρυθμίσεις. Δηλαδή, το πότε μπαίνει ένα φάρμακο στη θετική λίστα. Δηλαδή, η λίστα είναι αυτή που αποζημιώνει ο ΕΟΠΗ. Η θετική λίστα είναι αυτή που αποζημιώνει ο ΕΟΠΗ. Δεύτερον, ότι πρέπει όλα τα καινούργια φάρμακα, όλα τα καινούργια φάρμακα τα οποία έρχονται με καινούργια και ακριβή τιμή, να έχουν plus 25% rebate, έκπτωση δηλαδή, τον πρώτο και δεύτερο χρόνο κυκλοφορία του, μέχρι να υπάρξει συμφωνία με την Επιτροπή Διαπραγμάτευση, την οποία συγκροτήσαμε. Αυτή τη στιγμή η Επιτροπή Διαπραγμάτευση τελειώνει τη διαπραγμάτευση με τι πολύ ακριβές θεραπείες για την υπατήτητα ΣΕ. Ξέρετε πώς τις πληρώνουμε τις θεραπείες αυτές στην Ελλάδα, κύριε Λιάτσο? 35 και 40 χιλιάδες ευρώ το άτομο. Ξέρετε πώς θα τις πληρώνουν στις ξένες χώρες? 8-10 χιλιάδες, και αυτή τη στιγμή η Ιταλία παζαρεύει για 4 χιλιάδες. Ξέρετε πόσο πληρώνουν τα ίδια φάρμακα στην Αίγυπτο? 2.000. Ο κόσμος εδώ στα μηνύματα, γιατί είναι εκατοντάδες τα μηνύματα, λοιπόν, μου λέει ότι τα φάρμακα επί Πολάκη και Ξανθού δεν έχουν μειωθεί. Λοιπόν, δεν έχουν μειωθεί τα φάρμακα, έτσι μου λένε. Λοιπόν, ακούστε με. Σας λέω τι μου λέει ο κόσμος. Ναι, δεν έχουν μειωθεί. Δεν έχουν μειωθεί τα φάρμακα. Δεν έχουν μειωθεί. Έχουμε μειώσει τη συμμετοχή σε συγκεκριμένες κατηγορίες. Έχουμε καλύψει ανασφάλιστους. Από τους ανασφάλιστους 800.000 είναι στη μηδενική συμμετοχή. Αυτό έχουμε κάνει. Αυτή την ανακούφιση έχουμε. Και τώρα, επειδή αυτό είναι ένα πολύ δεδαλό. Αν είναι να κάνετε κάτι, να το κάνετε πλέψιο. Σύντομα πάντως. Το κάνουμε, κύριε Γιάννη. Για να ανασάνει ο κόσμος, ο συνταξιούχος, ο ηλικιωμένος, ο συνταξιούχος πρέπει να ανασάνει. Όταν είχαμε, λόγω της υποχρηματοδότησης που υπήρχε από την οικονομική ασφυξία, τον εκβιασμό και την πίεση, λοιπόν, και την πίεση. Η Ρώσα, ας πούμε, μας απειλούσε, επειδή δείχνει χρωστάγανε από το 12 και το 13, ότι θα σταμάτα για τη χορήγηση αντικαρκυνικών φαρμάκων στα νοσοκομεία. Το έντολμα είναι να το πει, γιατί έχει ξεπληρωθεί. Γιατί το άκουσα για άλλο λογαριασμό. Για να παζαρέψεις, πρέπει να έχεις το μέτωπο και τη δυνατότητα να λες ότι ξέρω, έχω λεφτά, ξέρω, βρίσκω τι μου έχεις κάνει. Γιατί αυτά τα βρήκαμε τώρα λίγο καιρό. Λοιπόν, και τώρα θα παζαρέψουμε. Είχε ενδιαφέρον η συζήτηση. Σας έδωσα πολύ χρόνο να μιλήσετε, να πείτε αυτά που θέλατε να πείτε. Ο κόσμος είναι κριτής σας. Πάντα. Ο κόσμος σας κρίνει. Πάντα. Και ο κόσμος γνωρίζει και την κατάσταση των νοσοκομείων και τις τιμές των φαρμάκων. Γιατί, γιατί ο κόσμος αγκουμαχάει με την κρίση και με την οικονομική κατάσταση στην οποία βρίσκεται η Ελλάδα σήμερα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να δει τι υπήρχε πριν από δύο χρόνια και τι υπάρχει τώρα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή τη συνέντευξη. Υπόθηκαν πάρα πολλά πράγματα. Και εσάς ευχαριστώ, φίλες και φίλοι, για τη συμμετοχή σας, την προσοχή σας, τα μηνύματά σας και τα mail σας. Θα συναντηθούμε στις 12 το βράδυ. Σας ευχαριστώ θερμά.